Να κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Παιδιά μου, ανεξιάτικη, τι να κάνουμε. Καλή Παρασκευή, μα αφού θα έρθει τώρα. Σήμερα 20, αύριο 21, τελείωσε. Η σημερία αύριο. Ναι. Η σημερία. Η σημερία ή συνύχτα. Γιατί τη λένε και η σημερία, άλλωστε. Ναι, ωραία. Ναι. Έγινε και η έκλειψη. Δόξα τω Θεώ, τελειώσαμε. Περίεργα ήταν όμως το πρωί, δεν ήταν. Ήταν μουντά. Είχε και αυτή τη συνέχεια. Και κάπως μέσα σας νιώθατε βαριά. Όχι. Εγώ ξύπνησα με στεναχώρια. Γιατί από την έκλειψη, για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους. Φαντάζομαι για άλλους λόγους. Όχι για την έκλειψη, είχε φάει χτες. Έφαγες. Όχι ρε παιδιά, όσο περνά ο καιρός, θες να το πω, στεναχωριέμαι πολύ για το Βαγγέλη. Βέβαια. Κάθε μέρα σαν να στεναχωριέμαι περισσότερο. Μου φαίνεται... Καταρχήν ότι ήταν το ξέραμε. Ναι, βέβαια. Και ότι είναι πολύ άδικο, το πιο άδικο πράγμα. Mm. Και σήμερα μου βγήκε πολύ βαριά. Και μετά έχει και αυτή τη μουντάδα έξω. Ας το καλό λες. Δεν βάζω ένα λουλούδι να τελειώνω. Ναι, λίγο να. Λοιπόν. Και να πάω να κάνω φούμου live που είναι τόσο ωραία. Τελευταία φορά στις 4, γιατί από Δευτέρα θα είμαστε στις 5. Στις 5 από Δευτέρα, έτσι. Και εκεί θα μείνουμε, 5. Καλά, λοιπόν. Μην κόβεις, μην δίνεις υποσχέσεις, δεν ξέρεις. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, μεγάλα λόγια να μιλέμε. Όπα. Πάμε να δούμε το quiz, παρακαλώ πολύ. Είναι η Έλλη Στάιλ, βεβαίως. Φυσικά, παιδιά. Φυσικά. Ολοφάνερο. Έτσι, το στόμα. Ωραίο κορίτσι καστανό. Ωραία και ξανά. Τη γραφομηχανή δεν ήταν ούτε καν ηλεκτρική. Φαντάσου. Πάμε να δούμε το καινούργιο. Ούτε καν ηλεκτρική. Καλά, δεν είναι ότι είναι τόσο παλιά. Μπορεί να... Τι είναι αυτή η κοπέλα. Τι είναι αυτή. Α, ξέρω, ρε εσύ. Έπεσε κάτω. Ναι. Δεν την ξέρω. Λοιπόν, μετά, τέ. Όμορφη είναι και ωραίο πόδι έχει. Φουμουλάκι.gr, ωραία πλάτη, ωραιότατη, φτηνή. Λοιπόν, πάμε να το παίξουμε. Ελληνίδα είναι αυτή. Ναι. Πάμε. Που είπες έκλειψη. Ναι. Γίνανε πολλά παιδιά. Πολλά. Βγήκε η Τσολάκη. Καλά, μας είπε τα καλύτερα. Τι να πω. Είναι μια εκπομπή. Πώς είναι η εκπομπή, πώς λέγεται. Τη λένε Happy Day την εκπομπή. Και κοίτα τι λέει συνεργάτης της εκπομπής για την εκπομπή. Με αυτά και με αυτά, σήμερα έχουμε την έκλειψη στις 11 παρατέταρτο, όντως. Θα ολοκληρωθεί γύρω στη 1:30, οπότε να είστε καλύτερα μαζί με τους αγαπημένους σας, γιατί η έκλειψη αυτή, επειδή είναι μια συγκέντρωση πολλών του φεγγαριού, του ήλιου, του ουρανού, συγκεντρώνονται όλοι μαζί, μπορεί να γίνει και το τέλος του κόσμου. Τάλεβες. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Happy Day. Μια νέα μέρα ξεκινάει. Αλλά να είστε όλοι μαζί, γιατί θα έρθει η καταστροφή, μπορεί. Ναι, και θα πρέπει να πεις εναντίον στον αγαπημένο σου άνθρωπο. Γι' αυτό να είσαι κοντά και να προλάβεις να του πεις ότι σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ και έρχεται το τέλος του κόσμου. Βέβαια δεν ήρθε, έτσι, γιατί δεν ήρθε. Γιατί, παιδιά, υπάρχει ένα μπέρδεμα συγκεκριμένα με το. Πότε θα έρθει το τέλος, πότε θα έρθει έξω από εδώ. Αυτό έξω από εδώ είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πότε μας έλεγε ο Μάξιμο. Μας έλεγε ότι θα έρθει στις 25 Μαρτίου του 2018. Όλο αυτό μας λέει. Αυτό λέει τώρα. Ο άλλος μας είπε ότι τον λένε και Στέλλα τον Αντίχριστο. Ναι, όχι ο ίδιος, άλλος είπε ότι τον λένε Στέλλα. Εντάξει, εμείς μαζεύουμε τις πληροφορίες. Μαζεύουμε τις πληροφορίες ότι Στέλλα θα τον πούνε. Έτσι, αλλά τώρα βγήκε ο Μάξιμος και είπε ότι αυτά που έλεγε ήταν μπαρούφες. Αλλά δεν ξέρει κιόλας. Δεν ξέρει πότε θα έρθει. Τον έχει λέει στο stand-by ο Αντίχριστος. Δεν του λέει ραντεβού. Ναι. Τι θα γίνει, θα βγούμε σήμερα, όχι θα πάρε μαύριο. Δεν ξέρω, θα σε πάρω εγώ, θα με δεις, θα βρεθούμε. Ναι, θα βρεθούμε. Τον έχει ο Αντίχριστος, το τα λέμε. Πού είναι οι προφήτες, πού είναι ο Αντίχριστος. Δεν έχω πέσει έξω. Απλώς δεν ξέρω ακριβώς το χρονοδιάγραμμα. Αναμένουμε τον Αντίχριστο από μέρα σε μέρα, από μήνα σε μήνα, από το πολύ δηλαδή σε κανένα χρόνο χοντρικά, είτε τον Ιούνιο, είτε τον Οκτώβριο, είτε του χρόνου, τον άλλο Ιούνιο ή Οκτώβριο κλπ. Από τώρα θα είμαι έτοιμη, σενιαρισμένη. Ούτε ποτέ. Καβουλάρα. Ούτε τώρα. Ούτε αύριο. Έτσι ακριβώς. Ούτε ποτέ. Μπράβο. Άντζη Σαμίου, από τα καλύτερά της. Από τα καλύτερά της. Αυτά που λέμε, ας πούμε, πώς τα λένε αυτά τα τραγούδια. Κάπως τα λένε. Τραγουδάρες διαχρονικά, κλασικά. Όχι, λεζάντες. Α, ποιος το λέει το λεζάντα, ότι είναι και πολύ καλό. Είναι τραγούδι λεζάντα, ότι είναι ερμηνεία. Ναι, είναι τα τσιφτετέλια, είναι οι ρούμπες και είναι και οι λεζάντες. Αλήθεια. Ναι. Σε ποια παρέτα λέγανε αυτά ο μπαμπάς όταν παίζανε μπιρίμπα το 50. Όχι ρε παιδί μου, οι λαϊκοί το λένε ακόμα. Να το λέει
Ναι, ας πούμε, αν πας... Αν πάρω το γρίτσι και του πω γράψε μια λεζάντα, θα καταλάβει. Ναι. Α, ναι. Ναι. Εντάξει. Λεζάντες. Λοιπόν... Πάμε να γυρίσουμε στην έκλειψη όμως, παιδιά, γιατί ναι. όπως είχατε μάθει σήμερα, δεν έπρεπε να κάνουμε selfies. Καλά, το δεν ήταν τώρα αυτό το θέμα μας. Είναι ότι ο κύριος Μιχαλογιαννάκης, ναι. που είναι γιατρός, ναι. μιλάει για ένα ιδιαίτερο πανεπιστήμιο. Που δεν το ξέραμε μέχρι τώρα. Η οποία ονομάζεται οπτομετρία. Μάλιστα. Οπτομετρία. Οπτομετρία. Μάλιστα. Οι οπτομέτρες λοιπόν ναι. κάνανε μια τρομερή μελέτη στο Cambridge. Στο Cambridge. Δεν είναι το Cambridge, είναι το Cambridge. Το Cambridge. Που είχε αποφοιτήσει από εκεί ο Obelix. Ο Asterix. Ο Κακοφωνίξ, όλο το χωριό. Όλο το χωριό ήταν στο Κέμπριξ. Ναι, είναι το πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο των Γαλατών. Των Γαλατών. Εκεί το γαλατικό χωριό. Το γαλατικό χωριό είναι το πανεπιστήμιο Κέμπριξ. Έτσι, όμως... Αλλά τώρα που είπε για τα μάτια, παιδιά, ο Γιώργος ο Παπαδάκης το πρωί... Πήγε να κάνει κομπλιμάν. Πήγε να κάνει κομπλιμάν. Ας πούμε, όταν βρίσκεις μια γυναίκα και την κοιτάς στα μάτια, λες τι ωραίο το χρώμα των ματιών σου. Δεν το λες έτσι. Λες, είναι γκρίζα τα μάτια της, είναι μελιά, είναι αυτά. Βρήκε ο Γιώργος Παπαδάκης μία έκφραση, ένα χρωματισμό μάλλον του ματιού, ιδιαίτερο. Μη μου κοιτάξει. Είναι και πετρέλαιο. Μη μου κοιτάξει τον ήλιο κατάματα και πάθουν τίποτα ματιά, υπέροχα ματάκια σου. Μετά τις 10 και μισή. Τι χρώμα είναι τα μάτια σου, Αλεξάνδρα. Δεν θέλω να σου το πω στον αέρα τώρα. Τι χρώμα είναι τα μάτια μελιά. Ένα καφεδί, ένα καφεδί. Μελιά είναι. Α, σαν τα δικά μου, σκατή. Είναι και όπως λέει το γνωστό τραγούδι. Πράγμα είναι η μαυγιά. Όχι μαυγιά, μαυγιά. Α, τα μάτια σου. Πράσινα να είναι η σκατιά. Όνειρο και, όνειρο και αποθυμιά. Τα μάτια σου. Γιατί μαυγιά ποιος έχει, ενώ σκατιά τόσο. Σκατιά, ναι. Πέντε στους 10 σκατιά. Βέβαια. Ωραία. Ναι. Το σκούρο χρώμα. Ανάλογα. Και το ανοιχτό χρώμα το ίδιο είναι. Όχι, γιατί είναι το χρώμα της σκουράδας. Α, κατάλαβε, το σκούρο, το σκούρο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε λοιπόν. τώρα λίγο στο Μάρκο Σεφερλή που είναι, ναι. κάνει κάτι ερωτήσει. Καλά, τελευταίο μήνα δίνει. Ναι, 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 ναι. Βρίσκει την ερώτηση. Έχει πάρει μπρος ναι. και κάνει τέτοιο, δημοσιογραφικό σύνυρμο. Σου ξέρει. Ναι. Τώρα, ας πούμε, είχε το Μέλιο Φουρτιώτη. Θα το ρωτούσε φυσικά και την Τζούλια. Πώς του ήρθε τώρα για μια συνεργάτηδα. Πώς το έκανε, έτσι το έκανε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω γιατί το έκανες, αν το είχες ανάγκη, αν προέκυψε και είπες το κάνω για να γίνω και γνωστός δίπλα, ας πούμε, στη Τζούλια. Mm-hmm. Μιλάω για την Τζούλια, το κατάλαβες. Ναι, ναι. Θα σου πω γιατί... Και το ότι έχεις και το αρχισυντάκτρια τη Γογό Σαμπάνη, κάνω ένα παραλυτμό με την Τζούλια mm-hmm. και τη Σαμπάνια. Γι' αυτό λέω μήπως ακόμα... Καλό, εκείνα τα χρόνια τα δοξασμένα με τη σαμπάνια. Ναι, γι' αυτό τη διάλεξες. Και την μπανιέρα. Ναι, σαμπάνι τη λένε την Κωνσταντινά. Καλό. Ναι, αλλά πάμε τώρα σε μια άλλη συνέντευξη. Αυτό το αγόρι. Ο Χάρης Ιαννίδης. Κοίταξε, φιλοσοφημένο είναι, γιατί για τίποτα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Όχι. Για τα περισσότερα πρέπει να κρατάς επιφυλάξεις, γιατί τα πανταρεί. Το styling ήταν για μένα μια διέξοδος. Αυτό ίσως. Ναι, ίσως και φοβόμουν. Ίσως ήμουν πάντα ένας εύκολος στόχος. Ίσως δεν είχα πλάτες. Ίσως είσαι σε μια κατηγορία. Ίσως με όλη αυτή την υπερπροβολή. Ίσως σε ελκύει το δύσκολο. Ίσως οι μεγάλοι έρωτες δεν οδηγούν πουθενά. Ίσως είναι σχέσεις που βασίζονται στην αγάπη. Ίσως κάποιοι καταλαβαίνουν αυτό που θέλω να πω. Ίσως. Ίσως. Βάλε κανένα το ίσως. Ίσως μια μέρα. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι. Αυτό δεν είπα. Αυτό είπε. Το ξέρεις τα λογάκια. Ε, το ξέρεις. Για ανοίγω κλειστό στόμα το τραγουδάς εσύ. Ίσως μια μέρα. Να ζητήσεις. Το... Δεν το ξέρεις. Έλα. Που σου αραπάξανε. Ίσως μια μέρα. Αυτό δεν το ξέρω. Μα τι! Για να σ' αγαπώ. Αχ, αγάπη μου εγώ. Το ξέρω πως θα έρθεις. Εκεί θα τρελαθείς. Άκουσα! Ωραία τα λες! Λοιπόν, ίσως. Άστα, το λέει ωραία. Τι, αυτό δεν ξέρει τα λόγια. Εγώ νομίζω, γιατί, μια χαρά το κάνει το playback, έχουμε δει χειρότερα από τους ερμηνευτές του ίδιου του τραγουδιού. Ίσως, λοιπόν, ο Σιαννίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αμφιβάλλει. Μετά το γύρισε Κολοτούμπα το ίσως. Κολοτούμπα. Είναι δηλαδή μια προσωπικότητα πολύ περίεργη. Και το έκανε σίγουρα.
γενικά. Θεωρείς γενικά ότι γίνονται κάποια πράγματα στο βωμό των δημοσίων σχέσεων? Σίγουρα, πάρα πολύ. Εγώ σίγουρα έχω μια ιδιαίτερη ζωή. Σίγουρα είμαι χαρούμενος. Σίγουρα ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Σίγουρα βρέθηκα για να το ξεπεράσω και σίγουρα μετά μέσα από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Σίγουρα παραμένει μια φιλέ. Σίγουρα μια πολύ σημαντική τραγουδίστρια. Σίγουρα είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια. Σίγουρα ένας χώρος με πάρα πολύ λάμψη. Και σίγουρα. Σίγουρα πρέπει να το εξετάσω το παιδί, γιατί αναγνωρίζω ένα διπολισμό. Απ' τη μια ίσως και απ' την άλλη σίγουρα, απ' τη μια σταθερός και όλα είναι δυνατά να γίνουν και απ' την άλλη δεν... Περάστε από το ιατρείο μου, κύριε Σιαννίδη. Πόσο χρεώνετε? Θα ρωτήσω την άλλη συνάδελφο που έχω στο παρακάτω βίντεο. Αυτή θα χρεώνει πολλά γιατί κάνει και έξτρα σέρβις. Έξτρα σέρβις και βέβαια κάνει ένα σκετσάκι. Μιλάμε βεβαίως για την Λιλιάνα. Η Λιλιάνα Κιώτη, λοιπόν, εκτός από τραγουδίστρια και γατή, είναι και ηθοποιός, η οποία μας έχει δώσει πολύ ωραία δείγματα υποκριτικής. Σουρεαλιστικού θεάτρου, βέβαια, έτσι, υπερεαλισμού στο μεγαλείο του. Τον Κοντό και τι παρακρίνει τραγουδίστρια. Πάρε τώρα τον γιατρό, που είναι και Κοντό. Καλησπέρα. Η κυρία που βλέπετε απέναντί σας, δεν έχει φτάσει ακόμα στον προορισμό της. Ωχ, ζεστάθηκα. Αχ, δεν με ξέρετε, δεν σας ξέρω. Σ' αγαπώ και υποφέρω. Έχω τη Λωρίδα, έτσι, ο εθνικός σύμβουλο. Αυτά. Τσάου. Θα ρωτήσω τη συνάδελφο. Τι εννοεί? Έχω και Λουρίδα, ο εθνικός. Δεν ξέρω, μήπως είναι που λέει κάνω κλασικό, κάνω και το άλλο, κάνω και με Λουρίδα. Λουρίδα. Μήπως είναι, ναι, υπηρεσίες που προσφέρει. Για Λουρίδα τόσο. Άντε ρε εσύ, Λουρίδα. Λουρίδα δεν λένε αυτή η ζώνη όταν την κάνει. Θα σε πάρω με τη Λουρίδα να σε δείρω. Η γάτα με τις υπτά Λουρίδης. Δεν ξέρω. Πάντως η συνάδελφος θα κοστολογήσει και θα δούμε πώς θα χρεώσουμε. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο παρακάτω, παιδιά μου, το οποίο είναι φιλοσοφία ζωής. Ξεκινάει με το σεξ, γιατί όπως είπαμε, η πρώτη επαφή με το σεξ είναι όταν παιδί είσαι λίγο μαριγούλα μαριγό. Ναι. Αλλά αυτό πρέπει να το προσέξεις, όπως λέει η μεγάλη φιλόσοφερ Ζέτα. Όχι Ζέτα. Συγγνώμη, Εφη. Σας πω κάτι και θα σας πέσουν μάλλον τα αυτιά και τα μαλλιά, αλλά είναι πραγματικότητα. Όταν από την οικογένεια δεν έχουμε τη σωστή καθοδήγηση για το τι πρέπει να κάνουμε με το όργανό μας και ξεκινήσουμε από πολύ μικρή ηλικία, το Μαριγούλα Μαριγό, το θυμάστε τη συνήθεια. Μαριγούλα Μαριγό, βέβαια. Μεγαλώνοντας λοιπόν, η συνήθεια της Μαριγούλα Μαριγό, δεν με θέλεις να κι εγώ, καταλήγει να θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία είναι πιο σωστή από το σεξ. Και όταν γίνεται η πράξη, να θεωρούμε ότι όταν το κάνουμε μόνοι μας είναι ακόμα καλύτερα. Μπράβο, γιατρέ μου! Συνάδελφος και κυρία. Συνάδελφος. Φυσικά, παιδιά. Και νομίζω ότι μπορεί το Υπουργείο Υγείας να τη βάλει να παιδείας, να διδάξει στα σχολεία σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Διότι αντί να τα παιδιά να το κάνουν μεταξύ τους, μην νομίζουμε μετά ότι το Μαριγούλα Μαριγό είναι καλό. Έμα και μείνει και αυτό στο μυαλό του ανθρώπου, ότι αυτό είναι η καλύτερη λύση. Γιατί όταν είσαι παιδί, γράφουν τα πράγματα πάνω σαν εξίτηλα. Ναι, εδώ πέρα, παιδιά μου, ο Πετρίδης, ας πούμε, τον πατσά. Ο συμπαρουσιαστής της. Έχει τραύμα με τη μάνα του, έκανε η μάνα του πατσά και το παιδί αναγκαζόταν. Και μακριά. Με δεν τρώω με τίποτα πατσά. Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Ακόμα και όσο σ' αγαπάω, ακόμα και αν μου τον ταΐσεις στο στόμα, με τίποτα δεν πρόκειται. Θυμάμαι ότι και σπίτι μου, όταν οι γονείς μου θέλανε να μαγειρέψουν πατσά, τσαντιζόμουν τόσο πολύ και έφευγα περίπου 12 μέρες, 15 πήγαινα Μοντε Κάρλο. Πήγαινε στο Μοντε Κάρλο. Βασανισμένο, παιδί, έχει γνωρίσει τον πόνο. Πού δεν θα βρω πατσά, μόνο στο Μοντε Κάρλο. Πατσά. Η Μοντεγάσκη. Καλέ, πήγαινε όποτε έκανε πατσά, πήγαινε στο Μοντε Κάρλο. Και όποτε έκανε μαγειρίτσα, πήγαινε Μαλδίβες. Βασανίστηκε, αεροπλάνα, το κούρασε. Τι κούρασε αυτό το παιδί. Να, αυτή η μάνα άπονη. Άπονη, το έστελνε στο Μοντε Κάρλο. Για ένα ποδαράκι. Έμα. Λοιπόν, τώρα που πάμε και μαγειρίτσα και τέτοια. Με τον Άνηθο, ρε παιδιά, αυτή η κυρία έχει μεγάλο. Ναι, δεν μα έλεγε τι πράξει ότι με τον Άνηθο θα πάμε. Με συγκοπή. Ναι. Τώρα παθαίνεις κι άλλο. Και όπως βλέπετε την πιατέλα, κυρίες και κύριοι, το φαγητό που φέραμε σήμερα αποτελείται από τα είδη σπανάκι, μπορούμε να βάλουμε και μαρούλι, μανιτάρια, κρεμμυδάκι πάρα πολύ και άνηθο. Να πούμε ότι ο άνηθος, οι εγκυμονούσες δεν πρέπει να τον τρώνε, γιατί μπορεί να αποβάλουν. Άνηθο. Μια πεθαίνει σε έμφραγμα συγκοπή, τι μας έλεγε, τώρα η γυμονούσα αποβάλλει. Είναι ο άνηθος μεγάλο. Μεγάλο, δηλητήριο. Παιδιά, αυτό το δηλητήριο μέσα στην κουζίνα μας, δεν το περίμενα. Στο περιβολάκι μου έχω το θάνατο. Στη μαγειρίτσα δεν βάζετε άνηθο. Και στη σαλάτα με το κρεμμυδάκι το φρέσκο και το μαρούλι δεν βάζετε άνηθο, το Πάσχα. Εγώ άνηθο βάζω μόνο στις μπάμιες.
Στην παμιά στην Καρσονάρακα. Δεν βάζει, ρε παιδί μου, στην Πασχαλινή τη σαλάτα. Δεν βάζει κρεμμυδάκι φρέσκο, μαρουλάκι. Κανονικά, ναι, έτσι το τρώω, αλλά δεν έχω κάνει ποτέ τέτοια σαλάτα. Δεν είδα εγώ. Αλήθεια, πάρα πολύ ωραία. Ναι, να την κάνετε. Μαρουλή. Την κάνουμε, άμα είμαστε. Να μην πάθουμε συγκοπή. Καλά να είμαστε. Ναι. Καλά να είμαστε. Πάντως, αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν γεννιούνται με το χάρισμα, ρε παιδί μου, αντιλαμβάνονται τα πράγματα από την κοιλιά της μάνας τους. Όπως αυτός ο κύριος, ο αξιέπαινος, ο πανέξυπνος, ο σεβάσμιος. Ο κύριος Σαραμπατζής. Και δεν φαντάζομαι πρέπει να είσαι, ας πούμε, καθηγητής φυσικής και να ξέρεις ότι όταν είναι κόκκινο ένα σίδερο δεν το πιάνουν, δεν το βάζουν στην τσέπη. Δεν χρειάζεται. Και ενώ μυαλό χρειάζεται. Εγώ όταν γεννήθηκα ακόμα, μόλις γεννήθηκα την πρώτη μέρα το ήξερα αυτό. Τώρα πώς το ήξερα δεν ξέρω, Σπύρο. Ήξερε μωρό παιδί. Βγάζω το καπέλο. Μωρό παιδί. Ότι δεν το βάζει το σίδερο στην τσέπη. Γεννήθηκε τώρα, έτσι, νεογέννητο. Μια μέρα ήταν. Είδε ένα πυρωμένο σίδερο δίπλα. Και είπε μην το βάλεις στην τσέπη. Μην το βάλω στην τσέπη. Έτσι όπως τον είχαν μέσα στη σουβλάκι. Ναι. Μην το πάρω αυτό το σίδερο, κακό πράγμα. Κακό πράγμα, το ξέρε. Βέβαια, οι γνώσεις του ήταν περίεργες, γιατί ναι. Για το σίδερο ήξερε ότι καίει. Από την το γλάρο. Το γλάρο. Έμαθα ότι τον λένε γλάρο και είναι πουλί στα 23. Ναι. Μετά από πολλά χρόνια που τα πήγα στο πανεπιστήμιο έμαθα ότι η γλάρη είναι στη θάλασσα. Και να τα ψάρια που είναι πάνω από τη θάλασσα κυριγάνε τα ψαράκια ή ακολουθούν ένα πλοίο από πίσω ως ενερωτευμένα ζυγαράκια που υπάρχει το Ηράκλειο για την Γκο και τα λοιπά. Τα ρίχνουν ψωμάκι, αυτά τα παίρνουν, έρχονται οι γλάρες και τα παίρνουν. Πανεπιστήμιο το έμαθε αυτό. Τότε πήγε Κρήτη, ερωτευμένο ζευγαράκι, γι' αυτό έχει κάνει το σύνδερμο. Ναι, μήπως πήγε με το πανεπιστήμιο, πήγε εκδρομή στην Γκο, γιατί λέει πηγαίνοντας για την Γκο. Ή την Κρήτη. Ναι, δηλαδή περίμενε εκεί το καράβι. Όχι, μα εκεί δεν γλάρω. Εκεί δεν γλάρω. Πήγε να πάρει το καράβι για κριτικό. Ήταν ερωτευμένος, τι συνέδεσαι. Ήταν με την κοπέλα, έτρωγαν ένα σάντουιτς. Δεν έτρωγε... Σάντουιτς γιατί. Γιατί είπαμε πέτας ψωμάκι. Mm. Πέταξε την κόρα γιατί δεν του αρέσει. Α, και είδε το γλάρο να τρέχει κατά πάνω της. Λέει, τι είναι αυτό, γλάρος, γλάρος του λέει κοπέλα. Γράφτηκε στη μνήμη. Στη μνήμη του, κατάλαβες. Στο υποσυνείδητο ότι είναι πουλί ο γλάρος. Φοβερό. Όπως και τώρα. Τρώει ψωμάκια στο καράβι που πάει για Κρήτη γιακό. Ναι. Αυτό να το γράψουμε μέσα στο Wikipedia. Γλάρος. Το πουλί που τρώει ξεροκόμματα από σάντουιτ ζευγαριού που ο άντρας δεν τρώει την κόρα και περιμένει στο καράβι να πάει για Κρήτη γιακό. Γιακό. Τελεία. Αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλος γλάρος. Βέβαια, παιδιά, ναι. Ο ίδιος ο κύριος, έτσι, μαθαίνει τώρα τη showbiz. Όλη η ζωή. Αλλά όταν σου λέω ότι τη μαθαίνει και αμέσως την κρίνει. Δεν έχει, λέει, παιδιά μου, να περιμένει να δει ποιος είναι ο άλλος. Α, έτσι όπως σε κόβει, σε βλέπει ότι κάνεις τέτοια πράγματα. Φάδα ερωτική φωλιά τον Φουρέιρα Λικούδη. Τι είναι αυτός Φουρέιρα? Ο Φουρέιρα. Είναι η, αυτή η κοπελάρα εκεί. Ναι, αυτή είναι. Η Φουρέιρα. Δεν το ξέρε ποιος είναι αυτός ο Φουρέιρα. Δεν ήξερε καν ποια είναι η Φουρέιρα. Ναι, σου λέει δεν ξέρε. Ή μπορεί να ήξερε, ας πούμε, και να πει. Αλλά τι καπνό φουμάρει Φουρέιρα και τι τύπος είναι, το κόψε αμέσως ο κύριος. Ναι. Α, Λικούδης είναι ο άντρας. Αυτή εδώ πέρα είναι. Για δείξτε καλά εδώ πέρα. Φαντάζομαι τι τέκιο θα καπνίζει. Κατάλαβες. Και το υπονοούμενο πολύ κυριλέ. Ναι, μεν δεν την ξέρει. Αλλά ξέρει τι καπνό φουμάρει. Ότι είχε και το προπ δίπλα, είχε και το τσιμπούκι δίπλα, του γέρου του παππού, να κάνει ότι... Και το γλάρο... Λες και είναι κοτούλες, το μαζεύει. Ναι. Και βέβαια δεν ξέρει και δημοσιογράφους. Ναι, στα Sky δεν έχει δει ποτέ να δει. Παύλος Τσίμας. Με ζηλεύουν οι φίλοι μου γιατί βλέπω κάθε βράδυ τη Σία. Εννοεί την Κοκόνη. Την Κοκόνα μου, Κοκόνα μου. Εκείνη την Κοκόνα που λέει τις ειδήσεις. Μπορεί ένας άνθρωπος, βέβαια, να μην την ξέρει τις ειδήσεις, αλλά αυτός ο άνθρωπος κάνει τηλεόραση και βλέπει. Και καλά, όχι, αλλά έχει και άποψη. Έχει άποψη. Είναι opinion leader τώρα ο κύριος. Και με απογοήτευσε γιατί μικρός ήξερε το σίδερο. Έλα, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Ποιος κύριος της showbiz πήδηξε πάνω σε τρόλ και προσπάθησε να το σταματήσει για να πει στον μεγάλο του έρωτα να γυρίσει πίσω, αλλά παρόλα αυτά εκείνη τον χώρισε. Και επίσης, ποια κυρία είπε ο Γιώργος Λιάκας μέσα στη μούρη της ότι θα ήθελε να τη δει να φιλιέται με μια άλλη γυναίκα? Πολλές ωρέξεις έχει ο Γιώργος Λιάκας. Λοιπόν, ποια γνωστή κυρία της showbiz με έντονο σεξ απειλή αποκάλυψε ότι καμιά σχέση της δεν κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο και ακόμα και αυτό για την ίδια ήταν μεγάλη θυσία. Άρε. Μωρέ, μπράβο, ούτε ένα χρόνο. Ούτε κατάλαβε.
Τι λες. Ποιος γνωστός κύριος της Σόμπης τραυμάτισε την Γλυκερία στο μάτι γιατί είχε βάλει στόχο ζωής να την πετύχει με λουλούδι στο πρόσωπο. Τι είναι αυτά. Έλα. Τι καγκουριές είναι αυτές. Ποιος συνεργάτης του Σάκη Ρουβά που δούλευε χρόνια μαζί του και μπαινόβγαινε στο σπίτι του, του μιλούσε στον πληθυντικό. Σεβάσμιος ο Ρουβάς. Ποια γνωστή κυρία που έχει περάσει τα 40 είναι τόσο καμάτρα που δεν μπορεί να ψήσει ούτε ένα τόστ. Το τόστ είναι εύκολο να το ψήσει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί το τόστ. Λοιπόν, ποια γνωστή κυρία δήλωσε ότι δεν μπορεί να κλείσει μάτι όλο το βράδυ επειδή η μητέρα της κάνει θορυβόδες σεξ. Αυτά είναι τα τέλεια. Ποιος γνωστός κύριος δηλώνει μετανιωμένος για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε στον πατέρα του επειδή ήταν ομοφυλόφιλος και τον άφησε να πεθάνει μόνο και πάμφτωχο. Μπα. Σοβαρεύουμε. Μπα. Κάνουμε κοινωνικό το έργο. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, αυτά και πολλά άλλα. Εγώ έχω κάτι ασθενή, θα μου επιτρέψει. Έλα, παρακαλώ. Να ανοίξει η καρδιά μας λίγο! Να βγούμε λίγο από το σπίτι, να κάτσουμε σε ένα παγκάκι, σε ένα τραπεζάκι έξω, να πιούμε μία ένα αναψυκτικό! Μία τσιτσιμπίρα! Ένα ginger ale! Ginger ale, ωραία, κυκλοφορεί καινούρια στην αγορά! Ναι. Κάνουν και λοιπόν, παιδιά μου, βεβαίως, θα πάμε τώρα... Φτιάξε, και να κάτσουμε, το ευχαριστηθούμε! Βεβαίως, πάμε να δούμε το quiz μας! Πολύ σκοτεινή είναι αυτή, μες στην... Είναι σεξι. Dark horse. Δύσκολο είναι σεξι. Τι είναι dark horse. Dark horse. Δεν μιλάω αγγλικά, αυτό ήξερα, αυτό είπα. Σκληρό άλογο. Μαύρο, μαύρο άλογο. Δεν είπε χάρη. Σκοτεινό. Λοιπόν, fumulife.gr, ποια είναι η όμορφη ελληνής. Πάμε να δούμε, πάμε στο δεύτερο. Στο πρώτο καλέ, τώρα ξεκινάμε. Έλα Γιάννη μου, λεβέντη. Γιάννη, έτσι θα μείνεις για πάντα. Κοίταξε, ένα δεκαημεράκι με τη μούτζα που έχω φάει, το βλέπω τη δουλειά. Δέκα μέρες κολάρω. Ναι, θέλετε να βάλω και ένα έτσι φουλάρι, να το κάνω σαν τον κύριο Ζάχος Χατζηφωτίου. Ναι, μόλι τι γίνεται ο Ζάχος Χατζηφωτίου. Καλά θα είναι. Δεν το έχουμε ακούσει καιρό τώρα. Καλό είναι αυτό που δεν ακούμε. Γιατί αν ακούσουμε θα είναι τίποτα κακό. Και εγώ εκεί πήγε το μυαλό μου, κατάλαβες. Ο Γιάννης είπε τι έκανε σήμερα. Μίλησε στην τηλεόραση. Μόνο στο Παίρναγε μπροστά και εκείνη την ώρα ξεκίναγε η Τατιάνα που ήταν στην οθόνη. Μάλιστα. Και λέει η Τατιάνα στην τηλεόραση, καλησπέρα σας. Και λέει ο Γιάννης, τι κάνετε καλά. Μου φάνηκε ότι ναι, κατάλαβες, το έχεις και εσύ αυτό. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας μιλήσω για ένα θέμα που ξέρετε που εγώ είμαι ρομαντική ψυχή, πόσο μου αρέσει. Λοιπόν, για το τρόλεϊ. Ναι, ρε Σιφώτη, γιατί αυτό νομίζω... Αυτό το κύριο που κυνήγαγε στο τρόλεϊ, ναι, την αγάπη. Είναι πολύ συνηθισμένη ερώτηση για όλους τους δημοσιογράφους να ρωτάμε, ρε παιδί μου, ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει για ένα μεγάλο έρωτα. Ναι. Θυμάστε το Χολίδι που μας είχε πει ότι είχε νοικιάσει ολόκληρο σινεμά. Ναι. Τον Αρναούτογλου. Τι είχε κάνει ο Αρναούτογλου. Ναι, που είχε αφήσει στη μέση μία εκπομπή για να πάει να βρει μια άλλη κυρία της τηλεόρασης για να της πει ότι θέλει να την... Να αγαπήσει. Γιατί δεν το έχει πει, ε. Πότε. Το έχει κάνει, έχει αφήσει στη μέση εκπομπή. Αυτός έπιασε ένα τρόλεϊ. Μάλιστα, παιδιά. Τι το έκανε το σπαμάτι. Γιάννη, περίμενε, γιατί λέει μισά πράγματα. Μισό λεπτό. Καθίστε. Ναι. Όταν λες για τον Αρναούτογλου ότι άφησε στη μέση εκπομπή για να πάει να συναντήσει... Και πήγε να κάνει μια πρόταση γάμου, πήγε να πει. Όχι πρόταση γάμου. Ναι, τι. Τέλος πάντων. Μετά θυμήθηκα ότι αυτό δεν το έχει πει στην τηλεόραση, το έχει κάνει και το θυμόμουνα. Ποια ήταν αυτή η περίπτωση, Γιάννη. Τώρα πέρασε ο καιρός, έχει... Δύο παρουσιάστρες είναι που είχε... Φανταστείτε και βλέπετε μια από τις δύο. Λοιπόν, έλα, παιδιά, δεν λέω άλλο. Ντροπή και μόνο που το είπα, δεν έπρεπε. Γρασιά. Λοιπόν, άκου τώρα, Μαρία μου, εγώ θα σε πάω στην δουλειά. Άφησε την εκπομπή. Δεν θα σε αφήσουν τώρα, δεν καταλαβαίνει. Ήταν με τη Θρασιά. Πρωινό. Άφησε την Θρασιά να πάει να βρει την Μπουλέ. Γράφαμε μία εκπομπή. Α, εγγραφή. Και εγγραφή κάναμε. Αυτό δεν το είδαμε. Και το ψάχναμε. Άφησε την εγγραφή στη μέση. Αχ, παιδιά, τι θέλετε από το στόμα. Παιδιά, αυτό είναι είδηση. Έμα. Κύριε κύριοι, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Πες το εσύ. Όχι, πες το. Στη μέση. Μάλιστα, τέλεια. Πες το, ναι. Δεν θα μου ξαναμιλήσει ποτέ. Κυρίες και κύριοι, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου άφησε μία εκπομπή στη μέση για να πάει να κάνει πρόταση γάμου στην Άντεμπλε. Δεν είπε να Μιράνια Δρασιά, συγγνώμη, λάθος δικό μου. Μπράβο! Ωραία! Ο Γιάννης θέλει πολλά πράγματα για τον Λεωφόρο.
ωραίο. Μπράβο. Εντάξει, αφού τη βγάλαμε την είδηση, πάει το μεροκάματο να κατήσει. Ας μιλήσουμε τώρα για το τρόλι. Μέχρι την επιτακτική στο κινητό μου έρχεται, που βλέπω την κλίση έρχεται και με βρίζουνε. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτός λοιπόν ο κύριος ήθελε να σταματήσει αυτή την κυρία που του φεύγε. Με το τρόλεϊ του φεύγε. Ε, τι, δεν είχε λεφτά να πάρει ταξί, πήρε τρόλεϊ. Και πιάνει, παιδιά μου, σαν το Σούπερμαν, πιάνει το τρόλεϊ να το σταματήσει. Κατεβαίνει όταν το τρόλεϊ του Σούπερμαν. Παιδί μου, δεν έχει δει το τρόλεϊ που μπαίνουν κάτι που. Στι ταινίε το έχω δει κι εγώ, μην φανταστεί. Αυτά είναι το τραμ. Γιατί μου το χάλασε. Τώρα. Έχει παιδιά, τα δέχεται. Τέλο πάντων, τρόλεϊ στην Ινδία. Ναι. Τρόλεϊ, παιδί μου, τι διαφορά έχει, μην μπερδεύει. Το τραμ έχει από πίσω, υποτίθεται αυτό που πηδάει. Τέλος πάντων, παιδιά, το έπιασε το τρόλι, αλήθεια σας το λέω, και κατέβηκε ο οδηγός και έγινε τέτοιος αματάς. Γιατί το κράταγε, ποιος ήταν ο Ηρακλής. Λοιπόν, πάω από την παιδιά. Έπιασε το τρόλι και δεν μπορούσε να γκάζωνε ο οδηγός. Εγώ δεν κατάλαβα όλα. Έπιασε το σκηνή αυτό το τέτοιο του τρόλι που ακουμπάει πάνω στο ρεύμα για να μπορεί να προχωράει. Κοπελιά, πήρε τα χάρτια. Γιατί δεν γίνεται. Ήταν Σούπερμαν. Και τι σκαρφάλε πάνω από το τρόλι. Λοιπόν, πάμε στι φωτογραφίε. Έλα, πάμε, παππού. Στο νούμερο 1 και στο νούμερο 1 έχω το Γεράσιμο το Σκιαδαρέσι. Που δεν ξέρω, παιδιά, αν γνωρίζετε. Με την Πέση τη Μάλφα, όταν γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν, καθόλου δεν την ήθελε αυτή, τη θεωρούσε σνόπ κτλ. Εκείνη δε τρελά ερωτευμένη. Πήγαινε, σου λέει, στη μακηγέ και έλεγε: σας παρακαλώ πάρα πολύ, ο κύριος Σκιαδαρέσι έχει λίγο υδρώσει. Δεν έχετε πάρει τίποτα. Για τον φρόντιζε. Τέτοια καψούρα. Πάω στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2, παιδιά μου, έχω εδώ το Γιάννη το Στάνγκογλου, παιδιά μου, Γιάννη Στάνγκογλου. Ναι. Παρόλο που γενικά, ρε παιδί μου, το βλέπεις ήταν πολύ πολύ όμορφο παλικάρι και λες αυτό τα και τώρα πόσες γυναίκες στη ζωή του. Τόσο πιστός και τόσο ερωτευμένος και με τη γυναίκα του και με την κόρη του, δεν έχει υπάρξει άλλος άντρας, σου λέει. Μπράβο. Πολύ πολύ αγαπημένος. Άρα κοινώς μια φορά ερωτεύτηκε και πολύ δυνατά. Και την είχε ακολουθήσει κιόλας τη γυναίκα του στο εξωτερικό. Να τα λέμε αυτά. Το τρόλεϊ πήγε. Λύσαξες με το τρόλεϊ. Νούμερο 3. Στο νούμερο 3 σας έχω το Σταμάτη Γαρδέλη, που έχει πει, παιδιά μου, την πιο ωραία φράση που υπάρχει να λέτε όλοι σας όταν χωρίζετε και σας ρωτάνε γιατί χωρίσατε. Είπε, δεν χώρισα ποτέ, απλά αναβάθμισα τη σχέση μου. Πολύ ερωτιάρης ο κύριος Γαρδέλης. Ο τζέντλεμανς. Και πάω στο νούμερο 4, στο Θοδωρή του Ναθερίδη. Παιδιά μου, ένα θα σας πω. Τι έλεγε η μάνα του Θοδωρή Ναθερίδη στον ίδιο και στους φίλους του. Η μάνα του χέστη, παιδί μου, δεν έχει κλάψει ποτέ. Α, ναι, αυτό είναι γιατί η μάνα το έλεγε αυτό. Του. Άμα, γεια σου. Η γιατί... παροιμία έτσι λέει. Ήταν και είναι πολύ ηρωική η παροιμία. Και ήταν πολύ άτακτος όμως ο Θοδωρής, Μαρία μου, στα μικράτα του. Με τη Ράνια τη Λουιζίδου, το τι έχουν οργώσει τη Θεσσαλονίκη, μη στα λέω τώρα. Και τώρα σας πάω στην ερώτηση, αν βεβαίως είστε έτοιμοι. Βεβαίως. Καλή τη λέξη. Ποιος λοιπόν κύριος της showbiz πήδηξε πάνω σε τρόλεϊ, προσπάθησε να το σταματήσει για να πείσει το μεγάλο του έρωτα να γυρίσει πίσω, αλλά παρόλα αυτά εκείνη τον χώρισε. Έκασε νωρίτερα, ρε παιδιά. Έλα, Φώτη μου. 1 για σένα, Σκιαδαρέσης. 2 για σένα, Στάνκογλου. 3 Γαρδέλης. 4 Αθερίδης. Τρόλεϊ, σταματάω. Ερωτεύομαι, με φτύνω. Αυτή όμως είπε ότι τον χώρισε, είπε στο τέλος. Ναι, τον χώρισε. Άρα δεν είναι ο Σκιαδαρέσης, δεν είναι τα ζευγάρια αυτά. Σιγά καημένο, ο Σκιαδαρέσης μια γυναίκα έχει στη ζωή του, ή Μάρτον Παναγία μου, τι, και μετά το κόψε και το πέταξε στα σκυλιά που έλεγε και ο Λιάγκας. Α, απλώς μια ιστορία είπες. Ναι, παιδί μου, σου είπα κάτι για να καταλάβεις πόσο ερωτιάρης είναι ο Σκιαδαρέσης. Κοίταξε, γιατρό λέει. Ναι, ναι. Δεν θα έχω τον Αθερίδη, δεν γιατί? Θα έχω τον Στάνκογλου. Δεν έχω είχανε... ή τον Σκιαδαρέσι ή τον Γαρδέλη. Ό,τι θες να πεις ότι ο Αθερίδης είναι πιο μικρός από τους άλλους, εκεί που θες να μου το πας. Όχι. Δεν θα πω το Σταμάτη Γαρδέλη, όχι. Ο Σταμάτης Γαρδέλης, επειδή έγινε πολύ γνωστός νέος, μάλιστα, αποκλείεται να πήδαγε στα τρόλε και να έκανε τέτοιες σταματάδες. Σου λέω, είμαι φίρμα τώρα. Ήτανε φίρμα, ναι. Ήτανε φίρμα. Άρα βγάζω το Σταμάτη. Το βγάζεις. Να πάω στο ένα Σκιαδαρέσι. Ο Γαρδέλης! Μ' αρέσει. Εγώ δεν σε βοήθησα καθόλου. Ο Αθερίδης δεν μπορούσε γιατί μεγάλο στη Θεσσαλονίκη δεν έχει τρόλεϊ. Ναι, δεν έχει τρόλεϊ. Α, το κατάλαβες. Ναι. Μπράβος. Ναι. Μπράβο, Φώτη. Αφού είπε και Λουιζίδου στη Θεσσαλονίκη, αλλά... Ναι, ναι, δεν σου ξέφυγε. Δεν πειράζει, κουλάκι μου. Το σταμάτη. Λοιπόν, άκου να δεις όμως... Πότε, σε ποια ηλικία. Α, δεν μας είπε πότε. Το θέμα είναι ότι τη γυναίκα αυτή δεν την παντρεύτηκε ποτέ γιατί τον χώρισε επειδή δεν της είχε κάνει εγκαίρο στην πρόταση γάμου, Φοβερή. Δηλαδή, είχε βρει άλλον. Ναι, καλέ τώρα, τι μου λες και εσύ, εννοείται. Καλή είναι έτσι, ναι. Λοιπόν, αφήνω το Σταμάτη και πάω, παιδιά μου, όχι στο Γρηγόρη, στο Γιώργο το Λιάγκα. Παιδιά, εγώ με τη ζούσα πέρυσι, δηλαδή,
Πέρυσι και πρόπερσι, τι θέματα εγώ σας έπαιζα εδώ όλη την ώρα. Τι. Τον Λιάγκα που είχε τσακωθεί με τον Ουγγαρέζο και απαντούσε ο Ουγγαρέζος και απαντούσε ο Λιάγκας και απαντούσε ο Ουγγαρέζος. Ποντεύω να σκάσω, είμαι από γιατί το πρωί. Γιατί ρε εσύ, αφού δεν είσαι κακός άνθρωπος. Ναι, βρε Μαρία μου, αλλά και εγώ το μαγαζάκι να το κλείσω. Δηλαδή, τι θα πάω να κάνω, τι θα βρω. Έτριγες, τι σε νοιάζει, ένα θα σας πω, παιδιά, Πήρε, έστειλε μήνυμα ο Ουγγαρέζος αυτός, ο προδότης, στο Λιάγκα. Του απάντησε, εκείνος απάντησε ο ένας και απάντησε και ο άλλος και έχουν τώρα συνάντηση, σου λέει, στη Βουλιαγμένη για καφέ το Σαββατοκύριακο. Αλήθεια. Θα τα φτιάξει. Πάει ο Πάγος έλειωσε και παιδιά μου, ένα θα σας πω. Ευκαιρία να μπορέσει και ο Λιάγκας με τον για λέγε. Ουγγαρέζο που είχε και μια καλή σχέση με τη Σπυροπούλου. Ναι, να μπει στη μέση για να του κόψει τη. Εσύ αυτό έχεις να πεις. Εγώ που πάει το μυαλό μου. Τώρα που έχει δώσει τα χέρια με το Μέγκα ο Μάρκος ο Σεφερλής, μήπως ο Λιάγκας που είναι σε διαδικασία ανανέωση θέλει να ανανεώσει το πρωινό και πάρει τον Ουγγαρέζο. Τα λεφτά λες. Για να δούμε, για να δούμε. Και παιδιά μου, σας έχω πάρα πολύ αγαπημένο, ε. Συναντήθηκε η Κατερίνα Στικούδη με τον Γιώργο Λιάγκα στο πρωινό. Τι το ήθελε. Πλακωθήκανε λίγο. Καλέ, είσαι καλά. Αφού τη έλεγε πόσο όμορφη και σεξ είσαι. Αυτά καλά, ήταν για να καλύψει τη μετά τα και νεύρα. Μετά έγινε ένα τσαμπουκά από του λίγου. Αλήθεια, λες. Ναι, ναι, θα το δει. Τη Δευτέρα έχει την επίδειξη δίσκου. Ναι, επίδειξη δίσκου. Το είπε, καλά το είπε. Το είπε, τέλεια. Τέλεια. Απλό, καλαντάρισα. Ναι, λοιπόν, έλα. Και bonus track, Δήμητρα Ματσούκα και τα μάτια σας μόνο. Τι είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει για ένα μεγάλο έρωτα, ρώτησαν το Σταμάτη Καρτέλη από το περιοδικό Εγώ. Και ακούστε τι απάντησε. Κάποτε κρεμάστηκα σε ένα τρόλι, προσπαθώντας να το σταματήσω για να κατέβει η κοπέλα. Τελικά κατέβηκε ο οδηγός και έγινε πανικός. Ο κόσμος φώναζε, ταινία γυρίζουν. Με εκείνη δεν τα έφτιαξα ποτέ ξανά. Με απέρριψε χοντρά. Κάτι θα τις είχες κάνει, του είπε ο δημοσιογράφος για να εισπράξει την απάντηση. Δεν την παντρεύτηκα όταν ήθελε. Την ίδια ώρα, ο Δημητρής Ουγγαρέζος, που ήταν καρακωμένος από το πρωινό του Αντένα, εμφανίστηκε στην εκπομπή για να πει πως είχε λάβει μέρος στο Fame Story και το Dream Show. Εδώ έχω πάει σ' άλλα, στο Voice Dap, για να πού είναι και τα ονόματα ένας και ένας. Έχω πάει στο Fame Story, πέρασα και κόλωσα. Ενώ μας πήραν δηλαδή, δεν συνέχισα, δεν μπήκα. Και μετά στο Dream Show, πάλι και κόλωσα και λέω άστο και τελευταία στιγμή δεν μπήκα. Η είδηση όμως είναι άλλη. Με αφορμή την παραγγελιά που έκανε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο Ούγκα Challenge, που προκάλεσε δηλαδή το Γιώργο Λιάγκα να πάει στην εκπομπή του Ουγγαρέζου, οι δυο τους αντάλλαξαν μηνύματα. Και όπως είπε η Φέη που τα διάβασε, ο πάγος μεταξύ τους έλειωσε. Επειδή τα λέμε όλα σε αυτή την εκπομπή. Χρόνια τώρα. Όντως έστειλε μήνυμα. Συνέβη, δηλαδή. Συνέβη, ναι. Και του είπε, Γιώργο μου, έγινε αυτό όπως ξέρεις. Η Κωνσταντίνα φταίει για όλα και θέλουμε να έρθεις. Να έρθεις. Καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται, του έγραψε γιατί. Γιατί γράφει. Είσαι απέναντι. Του είπε ότι είναι προτιμότερο να τα πούνε όχι. Αλλού. Ναι. Το είπε κιόλας και εδώ. Ναι. Όχι, ας πούμε, αφορμή δηλαδή μιας εκπομπής. Από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Διαγμένη καφέ το Σάββατο. Από ό,τι κατάλαβα, ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γιατί μετά. Τα είπε όλα, δεν. Εγώ θα σε χώριζα. Είχε πολλά. Είχε κι άλλα πολλά. Είχε κι άλλα, ναι, πάρα πολλά. Είχαν να πούν τόσα πολλά. Πολλά. Ήταν πολιτή όλη μέρα μαζί. Μόνο που δεν κοιμόντουσαν μαζί. Είχε πολλά και ήταν, α πούμε, και οι ατάκες είχαν και πλάκα. Προτιμώ να βρεθούν και να τα πούνε και να τα ξαναβρούνε. Φωνή μπροστά. Εγώ αισθάνομαι ότι ο πάγος αυτός έσπασε. Μπράβο, πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντικό. Και κρατάμε ότι μπορεί επαγγελματικά να σταματάς, αλλά κάποιες σχέσεις, αν είναι δυνατόν, μπορούν να συνεχίσουν. Μιλώντας για τον Γιώργο Λιάγκα, δεν ξέρω αν η Κατερίνα Στικούδη θα ξαναπατήσει το πόδι της το πρωινό. Γιατί ήθελαν Σόνι και καλά να τους πει, γιατί έγραψε αυτά περί κομπλεξικής και βλαχάρας για τη Δέσποινα Καμπούρη. Καρακάξα κομπλεξική βλαχάρα, τα χοντρώ. Πιστεύω ότι σιγά, εσύ έχεις πει χειρότερα. Δεν έχω πει χειρότερα, πίστεψέ με. Έχεις τα πρωτεία, εσύ. Εσύ πρέπει να με καταλαβαίνεις. Δεν σε καταλαβαίνω καθόλου. Δεν έχω προσβάλει ανθρώπους. Εντάξει. Για δείξε μου που έχω προσβάλει. Είναι... Μπορεί να λέω χειρότερα με άλλο τρόπο όμως. Με νιώθεις. Ήταν προσβλητικός τρόπος. Με νιώθεις. Εντάξει, τέλος πάντων, anyway, αφού δεν με νιώθεις, δεν πειράζει. Κουβέντα στην κουβέντα υπόθηκαν χοντράδες. Με τον ένα να λέει στον άλλον. Δεν τρέπεσαι. Πάντως, άμα τη δεις την καμπούρη τώρα θα γίνει. Θα τη δώσω ένα φυλάκι. Θα τη δώσω πού, στο στόμα, προκλητικά, γιατί εσύ θες να προκαλέσει και λίγο. Στο στόμα. Ξέρω εγώ, να προκαλέσει, κύριε. Όπως θα το ήθελε να το δεις πολύ αυτό. Εγώ θα το ήθελα να το δω. Ναι, ωραίο θα ήταν. Πολύ ίδρυγα. Να το πέσαμε, το έκανα μισά ώρα το πρωί. Γιατί να μην το δω. Καθόλου δεν τρέπομαι. Εσύ δεν τρέπεσαι που έγραψε αυτά. Τραπώ εγώ που θα τη δω ένα φυλάκι στο στόμα. Πες μου κάτι άλλο. Δεν σταυρώνει, σε παρακαλώ. Δεν σταυρώνω, μωρέ. Και ενώ γίνονταν
όλα αυτά, η Δήμητρα Ματσούκα βγήκε στο People για να μας πει πόσο ακαμάτρα είναι. Μαγειρεύει, άραγε η Ματσούκα. Μας πολύ αγωνία. Το πλάνο σου, κάτσε. Δεν με ενδιαφέρει. Ποιος σε ενδιαφέρει για τη μούρη μου? Κανείς. Ψήφισα σήμερα. Είναι αυτό το όμορφο παλικάρι. Μίλατε για το θέμα. Τίποτα και ποτέ. Ακόμη και ένα toast με δυσκολία το κάνω. Ακαμάτρα. Αν το πετύχω, είμαι ευχαριστημένη. Λάθος. Άρα η κοπέλα αυτή γιατί έχει. Γιατί λάθος, γιατί λάθος. Κοίταξε, γιατί από τη Δήμητρα δεν περιμένει ρε παιδιά να μαγειρέψει. Γιατί παιδιά, τι θέλει μαγειρική, θέλει να έχει παραπάνω κιλά και πιο κοντή και πιο άσχημη. Αφού βαριέται. Γιατί. Ξέρεις κάτι. Νομίζω ότι η Δήμητρα μένει με τη μαμά της. Και όταν μένεις με τη μαμά. Είναι δύσκολο να μάθεις να μαγειρεύεις. Είσαι σίγουρη ότι μένει με τη μαμά της 40 χρονών γυναίκα? Έτσι νομίζω. Η Ματσούκα είναι το 74, είμαι και εγώ το 74. Η Δήμητρα Ματσούκα μένει με τη μαμά της. Εγώ, η Μαρία το λέει. Όχι, έτσι παιδιά. Νομίζω. Ότι άκουσα σε μια συνέντευξη. Μπορεί να γύρισε για κάποια περίοδο. Αφού ξέρω που έμενε. Πού έμενε? Δεν θα πω. Πες και τα έχω πει όλα τώρα. Όχι. Δεν έμενε με τη μαμά της. Εντάξει. Στο Παγκράτη έμενε, στον Προφητηλία. Αλλά τα πιο σοκάκια. Έπεσε καλά, έπεσε καλά. Τρίχνει καλάκι δεξιά. Τα σοκάκια, τα βραδάκια. Πάσε μας ρε φίλε να τραγουδήσουμε. Πάμε και πάμε. Πάμε στην Τζέννη. Έλα Παρασκευή, δεν το λέω την άλλη μέρα. Θέλετε, δεν θέλετε, θα πάμε. Διότι σας έχω την φοβερή κόρη που άκουγε τη μάνα να κάνει το σεξ. Αυτή έμενε με τη μάνα της, ντροπή. Ας τα μαλλιά να σου πω τώρα την εικόνα. Λοιπόν, είναι η κόρη, έτσι. Στο από πάνω μένει η μάνα. Και εδώ στο ντουκου ντουκου το κρεβάτι. Και εδώ στα μουγκριτά κιάχ και βάχ και... Σοκαριστικό είναι. Και τελικά να μην μπορεί να κοιμηθεί με διά όλο το βράδυ. Να κουκουλώνεται με τα σκεπάσματα να την ακούει πάλι. Κάσε μάνα! Πάμε να δούμε τέσσερις κυρίες και τέσσερις μανάδες. Σας τα πω όλα τώρα. Πάμε να τη δούμε. Πρώτη. Μήπως, παιδιά μου, η μάνα της Kim της Kardashian. Παλιά μικρή όταν ήταν η Kardashian. Όχι τώρα, 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 τώρα. Παιδιά μου, όταν ήταν... Α, ναι, μπράβο, Μαρία. Παλιά μικρή όταν ήταν η Kardashian. Στο σχολείο, στον τελευταίο, που κάνει το μεγάλο χορό, στο Λύκειο, ναι, τελειόφιτη, με ποιον είχε πάει? Α, έλα. Με τον ανιψιό του Μάικλ του Τζάκσον. Άλλη, το ξέρατε. Από ποιο του αδερφό? Λέγεται T.J. Jackson. Άμα δεν είναι T.J. Jackson. Με λέει με τον ίδιο. Έλα. Δεν πιστεύεις τον αυτό. Φοβερό, έτσι. Ήταν ο καβαλιέρος της, ε. Καβαλιέρος της, βεβαίως. Μήπως λοιπόν η μάνα της, η Kris Jenner, ήταν από πάνω στο δίπατο και έκανε το χαμό. Επόμενη. Μην είναι παιδιά μου η Kelly Osbourne. Με τη μάνα της, τη Σάρων. Τη μισή έβαλες. Νόσπον. Τη μισή δεν την έβαλε, ναι. Είναι λεπτή τώρα, δύνατη. Έχει αδυνατήσει. Τόσο. Μπράβο της. Ξέρετε πότε παράτησε το σχολείο? Στα 15 της. Δεν ξαναπήγε. Δεν το τελείωσε. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα παραδείγματα. Ναι, με συγχωρείς, αυτό διάβασα. Να ξέρουν τα παιδιά, να πηγαίνουν, τελειώνουν το σχολείο. Πάμε παρακάτω. Πάντες να ξέρουν ότι μπορεί να το σταματήσουν όπου την πέρα. Μην είναι η Λούρδη, η κόρη της Μαντόνα. Ξέρετε τι είναι η Λούρδη? Τι είναι? Είναι ζυγός. Άτε. Και αυτή την περίοδο για τους ζυγούς είναι δύσκολη, γιατί έχουν πολλά στο μυαλό τους τα διάβασα. Α, το καημένο το παιδάκι. Πόσο είναι η Λούρδη τώρα? Θα είναι 18. Τόσο πήγε η Λούρδη. Παιδιά είναι μεγαλύτερη. Αφού βγήκε στην Τζένερη και έλεγε ότι στεναχωρέθηκε πάρα πολύ που έφυγε η Λούρδη για το πανεπιστήμιο. Ρωτάω γιατί τη βλέπω. Η Λούρδη είναι μια χαρά. Καλά. Και φρυδού. Και ναι. Καπάτε. Δεν και λοιπόν ότι η μαμά της μένει από πάνω. Μήπως και την άκουσε κάποια στιγμή. Και τελευταία και καλύτερη. Αυτή είναι η Άριλαντ Μπόλντουιν, η κόρη της Kim Basinger που έχουμε, που τα λέγαμε, θυμάστε. Ναι, που είχε πρόβλημα στη σχέση της με τον μπαμπά. Η οποία έχει τατουάζ πολλά, τέσσερα. Δεν τα βλέπω. Καλά. Θα σας τα πω εγώ, δεν χρειάζεται. Έχει ένα λωτό, έχει ένα βέλος. Και ένα μάγκο. Έχει ένα, γράφει truth, αλήθεια, και ένα σουτιέν. Αλήθεια. Τι σας λέω, αυτά διαβάζω. Γιατί να κάνει κάποιος τατουάζ σου? Δεν ξέρω, μπορεί να μην θέλει να βάζει και να γίνει. Α, να κάνει τατουάζ. Καλό. Body painting. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση. Είσαστε έτοιμοι? Βεβαίως. Πολύ ωραία. Ποια γνωστή κυρία δήλωσε ότι δεν μπορεί να κλείσει μάτι όλο το βράδυ επειδή η μητέρα της κάνει θορυβόδες σεξ? Ναι. Εγώ. Ναι. Ναι. Το κάνω για να είμαι ότι έχω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είναι δεν το ξέρω. Είναι η Κέλλη. Είναι η Κέλλη. Εγώ δεν είμαι. Έλα, μιλήστε τέλος πάντων. Πάρτε θέση. Ποιος είναι? Εγώ.
Είναι και το Ζάρι, Ηλία, τα έχω πολλά μαζεμένα. Έλα. Έλα, Φώτη, η Λούρδη δεν είναι. Why? Θα μπορούσε να ήταν ή η Κέλλη ή η Κιμ. Yes. Εγώ θα πω το στανταράκι ένα, Κιμ. Wow, θα λέγει ο κύριος Βαρουφάκης. Ο πάνω μένει, δίπλα μένει. Και ποιος ήταν ο εραστής, αυτός που τώρα έχει βάλει στήθος. Το 19, είναι 19 χρόνια νεότερός της ο εραστής. Ο καινούριος. Ο καινούριος, αυτός που σας έλεγα που είναι manager του manager του Justin του Bieber. Α, είναι manager του manager. Βεβαίως. Με αυτόν από πάνω τα είπε η Kim Kardashian στο reality. Τα είπε, βγήκε και τα είπε. Αλλά δεν σας έχουμε μόνο αυτό μέσα στο βίντεο. Ποιον έδιωξε ο κλωτσιδών από το πάρτι του. Ακόμα γιορτάζει ο Justin ο Bieber τα 21 του. Την 1η Μαρτίου είχε γενέθλια, ακόμα κάνει πάρτι. Μάλιστα. Στο Las Vegas. Ποιον έδιωξε κλωτσιδών, γιατί είχε μεθύσει αυτό και τον έβριζε πίσω από την πλάτη του. Ποιον, τον πατέρα του. Ό,τι προσωπώ, θα το δει. Το manager του manager του manager. Όχι, ρε παιδί μου, περίμενε, έχω κι άλλα. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη διαμάχη μεταξύ Dolce Cabana και Elton John. Α, ναι, τα διάβασα. Τα διάβασε. Boycott. Και για ποιο λόγο βρέθηκαν δίπλα-δίπλα Demi Moore και Bruce Willis. Τι επανασύνδεση είναι αυτή περίεργη. Τι συμβαίνει. Μ' αρέσει. Τι συμβαίνει δηλαδή. Μισάμε. Μετά από 23 χρόνια γάμου, η Kris Jenner χαίρεται μια καινούργια αγάπη με τον κατά 19 χρόνια νεότερό της, Corey Gamble. Και εκεί που ίσως φοβόταν ότι θα τη συζητάνε οι φιλάδες και η γειτονιά, το βρήκε από την ίδια της τη φαμίλια. Not only once in a night, he goes for double decker sometimes. Kim told me. First of all, it's disgusting. I don't need to hear the noises that you hear. She lives underneath me. And she tells me about the squeaking and whatever. That's disgusting. Boom. And he comes back for seconds too. Boom. And the bed like bangs up against the wall. And I like was literally trying to pass out and I like woke up and I swear I thought I heard moaning and I'm like please go to bed like I put the covers over my head. Η αρχή ήταν το show των Dolce & Gabbana στην εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο που υμνούσε την οικογένεια και τη μητρότητα. Ακολούθησε συνέντευξή του στο περιοδικό Πανοράμα με τον τίτλο «Να ζήσει η παραδοσιακή οικογένεια». Όπου ο Ντομένικο Ντόλτσε εξήγησε πώς πρέπει να είναι η οικογένεια. Γεννιέσαι από μία μητέρα και έναν πατέρα, ή τουλάχιστον έτσι πρέπει να είναι. Αυτά που αποκαλώ εγώ, παιδιά της χημίας, συνθετικά μωρά, δεν με πείθουν. Από την πλευρά του, ο Στέφανο Γκαμπάνα μίλησε λιτά. Η οικογένεια δεν είναι φαντασιοπληξία. Ο Ντόλτσε και ο Γκαμπάνα, που ήταν ζευγάρι επί 23 χρόνια και παλαιότερα, είχαν εκφράσει την επιθυμία τους να κάνουν οικογένεια, εκνεύρισαν ένα άλλο ζευγάρι. Τον Έλτον Τζον και τον Ντέιβιντ Φέρνις, που μεγαλώνουν με πολύ αγάπη και περηφάνεια τα δύο τους παιδιά. Ο χαρακτηρισμός των παιδιών που γεννήθηκαν με τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης ως συνθετικών, έκανε έξαλλο τον Έλτον Τζον, ο οποίος ανεβάζοντας μια φωτογραφία του διδύμου στο Instagram έγραψε: «Πώς τολμάς να χαρακτηρίζεις τα όμορφα παιδιά μου συνθετικά, και ντροπή που κουνάς το κριτικό μικρό σου δάχτυλο στην εξωσωματική. Η αναχρονιστική σου σκέψη είναι εκτός τόπου και χρόνου, όπως και η μόδα σου. Δεν θα φορέσω ποτέ ξανά Dolce & Gabbana». Hashtag boycott Dolce & Gabbana. Αυτό το hashtag έκανε πάταγο με πολλούς διάσημους, όπως ο Ricky Martin, η Courtney Love και η Victoria Beckham, να τάσσονται στο πλευρό του. Και όχι μόνο. Πολλοί άνθρωποι που κατάφεραν να γίνουν γονείς μέσω εξωσωματικής ανέβαζαν στα social media τα καθόλου συνθετικά παιδιά τους. Ο Στέφανο Γκαμπάνα δεν σταμάτησε να ποστάρει, υποστηρίζοντας ότι είπαν απλά τη γνώμη τους για τη δική τους ζωή. Για να δώσει και ένα δραματικό τόνο, ανέβασε το ζεσουί Dolce & Gabbana. Ενώ για να γίνει πιο κάθρος, σχολίασε το αρχικό ποστάρισμα του Έλτον με ένα μονολεκτικό χαρακτηρισμό: «Φασίστα». Λίγο αργότερα, σε συνέντευξή του στην Corriere della Sera, δήλωσε: «Δεν το περίμενα αυτό από κάποιον που πίστευα, τονίζω πίστευα, ότι ήταν έξυπνος όπως ο Έλτον Τζον. Είναι αδαΐς με την έννοια ότι αγνοεί πως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από τη δική του που αξίζουν όμοιο σεβασμό». Την ίδια μέρα ο Ντόλτσε δήλωνε σε τηλεοπτικό σταθμό: «Γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν και άλλοι τύποι οικογενειών και είναι εξίσου νόμιμες με αυτή που έχω γνωρίσει». Και ο Γκαμπάνα συμπλήρωνε: «Ποτέ δεν είχαμε πρόθεση να κρίνουμε επιλογές άλλων. Πιστεύουμε στην ελευθερία και την αγάπη». Και εκεί που τα αίματα κατευνάστηκαν, οι φωτογραφίες του Έλτον Τζον με σακούλα Dolce & Gabbana μόλις μία μέρα μετά το περιστατικό του Instagram έκαναν πολλούς να αναρωτιούνται αν το μποϊκοτάζ τελείωσε πριν καν ξεκινήσει. Αλλά όχι. Εκπρόσωπος του Έλτον δήλωσε ότι απλά κρατούσε σακούλα. Δεν ψώνισε. Μπορεί πια να τις χρησιμοποιεί για τα άπλυτα.
Ο Justin Bieber συνέχιζε το μαραθώνιο εορτασμό των 21ων γενεθλίων του στο Omnia Club του Las Vegas με πολλούς και λαμπερούς καλεσμένους. Ανάμεσά τους και ο David Arquette. Το κέφι είχε ξεπεράσει κάθε προσδοκία και στις 7 το πρωί ο Biebs αποφάσισε να συνεχίσουν το γλεντοκόπι στη σουίτα του. Όλοι εκτός από έναν, τον Arquette. Και αυτό γιατί ο πρώην της Courtney Cox τα είχε τσούξει και τον έβριζε πίσω από την πλάτη του. Έλα όμως που ο μικρός άκουσε και τον έδιωξε κλωτσιδών. Η 20η σεζόν του Dancing with the Stars έκανε πρεμιέρα και ανάμεσα στα λαμπερά ονόματα που θα αναμετρηθούν στις χορευτικές φιγούρες είναι και η Rumor Willis, κόρη του Bruce και της Demi Moore. Η Rumor, ενώ στο εισαγωγικό βίντεο έδειχνε ότι δεν το έχει καθόλου με το στροβίλισμα, όταν βγήκε στη σκηνή, μάγεψε. Οι κριτές τρελάστηκαν. Και τι υπέροχα χέρια και τι χάρη και πόσο συνέστημα και πάθος και φουλ οχτάρια και πρώτη στη βαθμολογία. Αλλά αυτό δεν ήταν το μεγαλύτερο κατόρθωμα της Rumor. Κατάφερε να φέρει στην ίδια κερκίδα του superstar γονείς της που χειροκροτούσαν ενθουσιασμένοι, αν και σε απόσταση ασφαλείας. Αξίζει να δούμε άλλη μία φορά το ύφος που έχει ο Bruce Willis όταν ενθουσιάζεται με την κόρη του. Τσάμπα είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Αυτό είναι μπότο. 1-0 κερδίζω. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε ένα ράψιμο, παιδιά μου. Πάντως πολύ όμορφη η κόρη τους. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία χόρευε. Πολύ. Ναι. Και είναι το πρώτο από ό,τι δεν είπαν τώρα, η πρώτη εβδομάδα. Ναι. Νομίζω ότι είναι η πρώτη εβδομάδα. Για να φαντάσου πώς θα εξελιχθεί αυτή. Χορεύει ωραία. Λοιπόν, Μαρία, είναι και Παρασκευή, κοίτα. Α, καλά. Άγγελοι του Τσάρλ. Και αυτό ωραίο. Ελληνίδα. Η άγγελοι του Τσάρλ. Χάνεται φως μου. Ελληνίδα. Κοίταξε, η φόρμα δεν είναι κακή. Την κίτρινη του Ταραντίνο, τη τέτοια. Α, την Ούμα Θέρμαν. Ναι, Ούμα Θέρμαν. Εμένα η γόβα με ενοχλεί. Δηλαδή εκεί που μου κάνει κάτι περίεργο, πάει να κάνει μια ντανιά. Τι θα βάζεις εσύ τώρα, για πέι. Δεν ξέρω, θα βάζω ένα άνκλουμπουτ. Να φτάνει να μην φαίνεται. Να μην φαίνεται πόδι. Δεν πάει η γόβα με αυτό το ποτάκι. Πράγμα, το πολύ φουτουριστικό. Άνκλουμπουτ. Είναι σαν να ανοίγει, ας πούμε, να μπει στο διαστημόπλιο. Τι κάνει, πιο δυναμική, ρε φίλε. Γαλότσα. Ρωτώ. Σου είπα άγκλμπουτ. Ξέρεις τι είναι το άγκλμπουτ. Άγκλμπουτ, δεν καταλαβαίνεις. Α, συγγνώμη, το άγκλμπουτ είναι το ποτάκι. Ναι. Μέχρι τον αστράγαλο το στέλνω ποτάκι, ωραία. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Γιατί? Ωραία είναι. Το ποτάκι μέχρι τον αστράγαλο. Και το γουνάκι θα πέταγες όμως, ε. Θα είχε φύγει, θα είχε πάει. Το γουνάκι. White Cliffs of Dover, εντάξει. Δεν κάνει και τόσο κρύο, να σου πω. Δεν πάει το γουνάκι με αυτό. Για λέγε. Νάντση Αλεξιάδου, Κλέλια Πανταζή, Γογό Μαστροκώστα, Κατερίνα Στικούδη. Αποκλείσαμε. Ναι, είναι τώρα η Στικούδη ή Γογό. Αλλά για Στικούδη είναι πολύ ήσυχο, θα πω Γογό. Πες Γογό. Μπράβο! Γογό! Έλα ρε εσύ. Γιατί απαραβήθηκε. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι, όχι, δεν είναι καλό. Κοίταξε, σου είπα, με δυο πραγματάκια θα ήταν τέλειο. Περνάει ο χρόνος, φεύγουν οι φούστες. Πω, χάνω κι άλλο φως. Παιδιά, είναι χάλια, έκανε και στο χαλάκι. Παίρνει το χαλάκι μαζί. Το χαλάκι, αυτό κατάλαβε τι έχει γίνει. Δεν είναι. Κάτσε να βάλω το χαλάκι να χάσω. Είναι όντως κέρινο μείωμα από Μπουλίνας στο μουσείο, στη βιτρίνα και από κάτω το χαλάκι που στέκει. Είναι γιατί ξέρεις, ψηφιδωτό είναι. Αλλά το ψηφιδωτό έστω. Πώς τα έφερε η τύχη και έφτασε αυτή η φούστα να συναντήσει το ψηφιδωτό. Αυτό. Σαν καπάκι της Ειδάνη. Είναι πάρα πολύ αδιάφορο, αλλά και πάρα πολύ σαν να έχει βάλει από παιδική παράσταση κάτι που πράγουν είναι για τα παιδιά οι μανάδες να γίνει μια παράσταση στο τέλος της χρονιάς στα κοστούμια. Έρχεται η 25η Μαρτίου. Και δεν ξέρω τι να πάρεις και τι να αφήσεις. Λοιπόν, ναι. Η Ιωάννα Πηλικού, Χριστίνα. Το πάνω το μαντίλι. Η Ιωάννα Πηλικού, Χριστίνα Αλεξανιάνου, Νατάσα Αποφίλιο, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δεν είναι ούτε η Νατάσα Αποφίλιο, ούτε η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αν κρίνω από το χεράκι, είναι αυτή που παραγωνιάστηκε πρόσφατα, η Ιωάννα Πηλικού 1. Μπράβο! Όχι ακόμα, δεν έχω απαντήσει εγώ. Ακόμα είναι λοιπόν, ένα. Πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ πολύ. Μετά απαντώ, αλλά και ο Γιάννης έχει πολλά ακόμα. Έχω μεγάλη ίντρικα γιατί θα μάθουμε ποιος είχε βάλει σκοπό της ζωής του να ξεκάνει την κλικερία και τα κατάφερε σημαδεύοντας την με ένα κοτσάνι λουλουδιού. Έτσι. Πάμε, παρακαλώ.
Καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε 5 παρά 10. Τη Δευτέρα τέτοια ώρα θα ξεκινάμε περίπου. 5 ώρα. 5. Ναι, μην το ξεχνάτε. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί 5 με 7 παρά 4. Και αμέσως μετά από εμάς ο τροχός. Λοιπόν, πού πάμε. Για να δούμε αυτό το κορίτσι. Το σεξι. Την έχετε βρει όλοι. Εγώ δεν την έχω βρει γιατί δεν φαίνεται καθόλου. Ναι, πολύ γυμνασμένη. Πλάτη, παλιά έκανε τένις. Τένις. Ήταν αθλήτρια νομίζω στο τένις. Όχι απλά έκανε τένις. Αλήθεια. Είναι δύσκολο να μάθει κανείς τένις στην ηλικία μου. Πάρα πολύ εύκολο. Αλήθεια. Όχι πολύ εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν έχω καν ρακέτες. Να μου πείτε αν είναι εύκολο. Ρακέτες παίζω. Θέλω ρε, συζηλεύω. Περνάω από κάτι γήπεδα που παίζουν τένις βράδυ και λέω τι ωραία εκτονώνονται. Φωνάζουν. Φεύγει η κούραση τη μέρα. Έχω δύο φίλες στην ηλικία μου που κάνουν τένις. Τώρα ξεκίνησα πριν 2 χρόνια. Να μας δω όλες και τις 6. Να πηγαίνουν. Να μας δω και τις 6. Μια σφαίρα. Τα ρακέτες θα πίσω κάτω. Θα κλαίω. Τένις, τέλος. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο γύρο. Έλα. Έλα, εγώ παντός τα ωραία φορέματα που έλα να σε δω. Έχεις να πας στην Κίνα. Τι θα βρεις. Μην μιλήσετε όμως από πάνω, μην βοηθήσεις έτσι. Πού θα πάω. Στην Κίνα. Μάλιστα. Έλα, καλά, κατάλαβες. Θα πας μέχρι κάτι περίεργο είναι. Ενώ το παπούτσι μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον. Ένα απλό πέδιλο είναι. Πάντως είναι σαν αυτά τα Ιαπωνέζικα τσόκαρα. Το κάτω με το πάνω έχει συνέπεια, γιατί έχει και το πάνω μεγάλη. Είναι σαν Ιαπωνέζικο. Ναι, βεβαίως. Εμένα δεν με τρελαίνει, αλλά είναι, έχει ένα στυλ, έχει μια βεβαίως, ταυτότητα. Δεν είναι. Εμένα το γυλεκάκι λίγο με ενοχλεί. Είναι γυλεκάκι, είναι το φόρεμα. Σαν σακετάκι μου μοιάζει. Δεν είναι το φόρεμα. Εγώ νομίζω ότι είναι σακετάκι. Το είδα από κοντά. Το διαφόρεμα πρέπει να είναι ενιαίο. Ενιαίο όχι, είναι, παιδιά, ναι, ναι, ναι. Κόβεται. Αφού το είδα από κοντά παιδιά, το είδα. Το με κάνετε να πάω μέχρι την οθόνη. Έκατσε πάνω, Στέλιο μας. Βοηθά, Στέλιο. Δεν είπα τίποτα, Μαρίας. Έχεις ξανακάτσει καμία πάνω μου. Αυτό το τσαντάκι με βοηθάει. Για τον σεξουαλ. Τις παράλλες μας έλεγε. Να συγκεντρωθούμε στο κολλημένο σακετάκι. Πάμε, θέλω να δω επιλογές. Χριστέ μου, Λιδία με Παϊωάννου, Ματίλδη Μαγκύρα, Φέη Ξυλά, Μαριλένα Παναγιωτοπούλου. Η Μαριλένα δεν είναι έτσι. Να δω τα πόδια της λίγο. Τι σε κάνει να το πιστεύεις αυτό. Το ότι δεν είναι τόσο άσπρη. Αλλά να σου πω κάτι, αυτή θα καθόταν πάνω στο χανταμπάκι. Λες. Ναι. Η Μαγκύρα δεν είναι. Η Ξυλά δεν είναι. Η Παπαϊωάννου. Δεν μιλάμε, δεν θα αφήσει τελείω μόνο του, έτσι. Να μονολογεί. Το τέσσερα θα πω. Μπράβο, μπράβο. Τον αποκλεισμό φτάσαμε εκεί. Μα είναι πάρα πολύ λευκή. Πώς σου πέρασε από το μυαλό ότι δεν είναι. Ήταν λίγο ροζέ τώρα εκεί. Εντάξει, άντε, έλα λοιπόν, σου έχω κι άλλο. Τη Μαριλένα μου αρέσει πολύ τα μαζί. Παπαλού, το παπούτσι είναι μπροντζέ. Α, σαν το από πάνω. Ποιο από πάνω τι είναι. Μπροντζέ, αλλά λίγο προς το λαδί, μπροντζέ. Τι φάσμα. Τι είναι, είναι παγέτα, είναι μεταλλιζέ. Όχι, μεταλλιζέ, μεταλλιζέ. Είναι παγέτα. Μάνα της Καρντάσιαν. Είναι Ελληνίδα. Άντως, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό, ε. Όχι, ε. Τι σου θυμίζει. Δεν ξέρω, κάτι άσχημο. Κάτι άσχημο, μυρίζει λίγο. Μοιάζει, ναι. Λοιπόν. Για να δω ποια είναι η επιλογή μου. Οι επιλογές σου είναι Δέσποινα Μοιραράκη, Βάνα Μπάρμπαρ, Έτα Μουτούση, Αργυρό Μπαρμπαρίγου. Όχι. Η Αργυρό δεν είναι. Ναι. Γιατί είπες. Έτσι. Η Μοιραράκη δεν είναι. Ναι. Η Βάνα, να έχει δυθεί χωρίς τεκολτέ. Αποκλείεται. Κάτσε, το πάμε διότι στα τόπου. Η Αριέτα, αποκλείεται να έχει βάλει η Αριέτα μπρονζέ, μεταλλιζέ, όπως το λένε. Χάσε την μπάλα τελείως. Να βάλω το δύο βεβάνα. Να το βάλει. Μπράβο. Μπράβο. Ξέρεις κάτι, είναι τα παντελόνια της Βάνας αυτά. Ναι, η Βάνα τα φοράει αυτά τα παντελόνια. Ναι, αλλά τα από πάνω καθόλου Βάνα. Είναι το γνωστό παντελόνι. Πάνω δεν ήταν Βάνα. Βάνα καμπάνα. Λοιπόν, 2-1, ε. 1-0. 1-0, που σημαίνει τι αυτό, Φώτη μου. Είχα και ένα πριν, παιδιά, 2-1, 2-0. Αυτό είχες πριν, δεν βάζουν άλλο ένα, απλώς τσιγκουνεύονται να το κάνουν 2-1. Το θέμα, παιδιά μου, είναι ότι η Μαρία θα πάρει το ζάρι που θα της δώσω εγώ εδώ, όποτε μπορέσει. Αν μπορέσει. Σιγά-σιγά, όσα κάτι. Αλλά εσύ γρήγορα και τι να διαλέξει. Χρώμο. Χρώμο. Αυτό το πράγμα. Και λίγο. Μη. Τι έγινε καλέ. Μη. 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 Μη.
πιάσει το γατί. Εγώ όμω θέλω να μου πιάσει τι 6 κατηγορίε και να μου πει ποια θέλει. Σεξ. Αυτή με θα τη αγαπημένη μου Μαρία. Παιδιά, αυτό πραγματικά δηλαδή που το διάβαζε σε μίληση, αδυνατούσα να το πιστεύω γιατί λέω ρε παιδί μου. Είσαι σεξι. Ναι. Για σένα τα λες. Σε μένα μιλάς. Όχι, είσαι γυναίκα που θυμηθώ τώρα. Είσαι σεξι. Σε βλέπουν οι άντρες και σε ποθούν. Βέβαια. Ναι, ναι. Και εσύ από όλη σου την ερωτική ζωή κατάφερες να κάνεις μόνο μία σχέση που μετρούσε ένα χρόνο ζωής. Δηλαδή, συγγνώμη. Άμα είναι πολύ σεξι, ναι. Όλους τους υπόλοιπους μετά τους άλλαξε τα πουκάμισα και τους είχε σαν δεν ήθελε να δεσμευτεί. Δεν ήθελα. Παιδιά, αυτό μπορεί να με τρελάνει. Τι σε νοιάζει εσένα για τον άλλον, να ζει ελεύθερο πολύ. Ο Λιάγκα γιατί κάθεται και λέει το πρωί για τον ένα και για τον άλλον, εγώ δεν μου πω τίποτα. Όχι. Σοπέν. Σαν τον Λιάγκα θα γίνει. Καθένα έχει την προσωπικότητα. Ναι, καλά. Το είδωλό σου είναι αυτό. Όχι, όχι, δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Απαπα, άλλαξε το μόνο. Σα έχω φωτογραφίε. Λοιπόν. Στο ένα σας έχω, αχ που τη μελετήσαμε το κορίτσι μου το γλυκό, Βάνα Μπάρμπα, παιδιά μου η Βάνα Μπάρμπα, να οι άντρες στα πόδια της, να. Το θέμα είναι, δεν είχε σχέσεις. Ότι δεν είχε και δεν έχει παντρευτεί κιόλας καμιά φορά. Μια φορά είχε ένα καραβόνα εκεί στην Ιταλία είχε κάνει και πέραν τούτου. Συνεχίζει τη Μαλένα. Η σιώρα Μαλένα φίλε μου σκίζει. Αυτό με ξεπερνάει ως που το μπράβο, μπράβο το κορίτσι. Γενικότερα. Λοιπόν, πάω στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2 σας έχω τη Βίκη Παγιατάκη. Παιδιά μου, εγώ σας το έχω πει. Άμα μιλάμε για σεξομβούμβα της ελληνικής τηλεόρασης, το μυαλό μας πάει κατευθείαν στη Βίκη. Και έρχομαι τώρα εγώ να ρωτηθώ. Αυτό το σεμνό κορίτσι είναι δυνατό. Σεμνή η Βίκη. Όχι, λες, Την άλλη της έλεγε χθες χωρίς πάτο και όλες οι γυναίκες έχουν μια τρύπα. Ναι, αλλά η ίδια μας είχε πει ότι ο One Night Stand δεν έχει κάνει και έρχομαι εγώ να ρωτιέμαι. Μια γυναίκα που δεν έχει κάνει ο One Night Stand, τον άντρα στο χρόνο πάνω το πετούσε σαν στημένη λεμονόκουπα. Μάλιστα. Τρία. Στο νούμερο 3 τη μελετήσαμε ήδη από την προηγούμενη την ερώτηση, σας έχω τη Δήμητρα Ματσούκα. Η αλήθεια είναι, παιδιά μου, σχέσεις είχε πολλές. Ωραία φωτογραφία. Για πείτε μου όμως, υπήρξε κάποια σχέση της Δήμητρας που να κράτησε ένα χρόνο, γιατί αν θυμάστε, ναι. Τα πισωγυρίσματα ήταν αυτά, δεν τα θυμάσαι καλά. Με το Βαλάτο πόσο ήταν. Αυτό ήθελα να σου πω. Με το Βαλάτο ήταν για κάποιο διάστημα, χώρισε και ξανά ήταν το μαζί. Το διάστημα που ήταν χρόνος τουλάχιστον. Είσαι σίγουρη? Έτσι νομίζω. Νομίζω πως όχι. Πότι πες. Και πάω στο νούμερο 4. Στο νούμερο 4 σας έτσι και σας σταμάτησε. Και έρχομαι. Ναι, η Σάσα δεν έχουμε δει σχέσεις με διάρκεια, ρε παιδί μου. 31 χρονό μουλάρα θα τολμήσω να πω. Έλα! Καλή την έλα το κορίτσι. Ναι, ρε παιδί μου, όχι μουλάρα, αλλά είναι μια γυναίκα που είναι μεγάλη. Σε... Θέλω να πω που καλή μεγάλωσε. Μεγάλη, πια. Καλή, ωραιότατη. Καλή μουλάρα, θα με φωνάζει. Μικρή είναι κιόλα. Μικρή είναι, αλλά τόσα χρόνια Μαρία μου. Να μην έχει μια σχέση προκοπή που μένει ακόμα με τη μάνα τη και την έχει μάθει. Τι μου έρεσε, ξέρει, όλε αυτό λέμε. Ποια λοιπόν γνωστή κυρία της Showbiz με έντονο σεξ appeal αποκάλυψε ότι καμία σχέση της δεν κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο και ακόμα και αυτό για την ίδια ήταν μεγάλη θυσία. Ένα, Βάνα Μπάρμπα, δύο, Βίκη Παγιατάκη, τρία, Δήμητρα Ματσούκα ή τέσσερα, Σάσα Σταμάτη. Τώρα κάνω ότι σκέφτομαι ότι στεναχωρημένη, αλλά ξέρω και τώρα να έρθει η ώρα. Για λέγε. Θα γίνει το ένα-ένα. Τι λες μάνα μου. Γιατί νομίζω ότι άκουσα το πρωί. Ναι. Ότι αυτό αφορά τη Βίκη Παγιατάκη. Το δύο. Μπράβο! Ωπα! Κορίτσα, που κάτσε στα πόδια του Στέλιου, τις προάλλες. Έλα να το βλέπω το ένα-ένα. Έλα να στράφτει. Δεξιά της οθόνης μου. Ωραία, δεν πειράζει μάνα μου, δεν πειράζει. Φέρε μου ένα ζάρι, κάτι, ένα τέλος πάντων. Αλλά γενικότερα, παιδιά μου, στο πρωινό είχαν εξομολογική διάθεση. Διότι εκτός από τη Βίκη, είπε και ο Γκαρέζο τα δικά του. Ο οποίος νόμιζε ότι δεν θα καταλάβουμε σε ποια αναφερόταν. Σε ποια? Θα σου πω εγώ. Υπήρχε λέει αγαπημένη του που τη πήγαινε κάθε Μαρία του πρωί, το πρωί το πρωινό. Άλλαζε αυτή, ήταν να κάνει δίαιτα. Είναι τόσο ρομαντικό αυτό ότι ξύπναγε το πρωί για να πάει στις 7 το πρωί στο παράθυρο της, να της αφήσει στο κουζινάκι απ' έξω το πρωινό της. Τι είναι σπουργίτη. Στο αμπαλάριζε μου. Ναι. Και μια μέρα του είπε λέει αυτή. Ω, κοίτα, αυτό δεν μ' αρέσει τώρα γιατί μπήκα σε διατροφή. Και πού έμενε Μαρία μου αυτή. Πού. Στο Γέρακα. Στην Παλίνη. Ποια μένει η Μαρία μου στην Παλίνη. Ποια έμενε Μαρία μου στην Παλίνη.
Περίμενε. Η Μπουλέτη. Οι γονείς της Μπουλέ δεν μένουν στην Αύπακτο. Μια φορά σου λέει την πέτυχε τη μάνα, δεν θα είχε πάει αυτή η μάνα να καθαρίσει ναι, το σπίτι. Δεν θα πήγαινε κάθε φορά. Γι' αυτό την πέτυχε. Πήγαινε και τη άφηνε απ' έξω το ταπεράκι. Να μην τα κάνετε αυτά τα πολλά γιατί δεν γιατί έχω ακούσει κι εγώ αυτό. Για την Μπουλέ. Ναι, αυτό ακριβώς που λες, κάπου το έχω ακούσει. Μάλιστα, μάθαμε τώρα. Αλλά παιδιά μου, έχω και το πολύ αγαπημένο μου, τη μεγάλη την ίδρυκα τη ημέρα. Θα μάθουμε ποιο κύριο τη OBC είχε βάλει σκοπό τη ζωή του να ξεκάνει την ευκαιρία και τα κατάφερε. Γιατί γελάτε, καλή. Τίποτα, είναι παρακάτω. Αυτό ήθελα να πω. Να το δώσω. Ναι, δώστε. Δώστε. Τίποτα καλέ. Σίγουρα. Έλα, παιδιά μου, πάμε. Στο Μέγκα με Μία είχαν όρεξη για αποκαλύψεις και αποφάσισαν να μοιραστούν με τους τηλεθεατές ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία που έχουν κάνει για ένα μεγάλο έρωτα. Ξεκινήσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Εγώ όταν ήμουν πολύ καψούρης γύρω στα 25 μου, το ξαναπεί δηλαδή, πήγαινα, ξύπναγα 5 ώρα το πρωί, είχα 7 ώρα ραδιόφωνο και ξύπναγα από τις 4.30 και έφτανα πρωινό στην κοπέλα μου, το πήγαινα στο παράθυρο. Και έφευγα και πήγα να κάνω ραδιόφωνο. Και μια φορά ήταν η μάνα της εκεί. Και το παραθυρό ήταν της κουζίνας. Και όπως άνοιγε και το αφήνω και βλέπω ένα σαν φάντασμα, σαν τη Σαμάρα. Εδώ και άλλο. Ήταν στην Παλή. Άνοιγε το παράθυρο και το έπαιρνε το πρωινό κανονικά. Όχι, ξύπνησε. Το άφηνε εσύ. Δεν είχα πάει τα πουλιά, να του φάνε γάτες. Το βάζα σε σακούλες και μάλιστα μια μέρα για να δεις. Μια μέρα μου λέει κάνω διατροφή τώρα, δεν μ' άρεσε το πρωινό. Μία τελικό! Άφηνε το πρωινό στο παράδειγμα. Πάντα είχε το καστόφωνο ένα πρωινό. Και συνέχισε η Μπηγή Παγιατάκη που μας είπε ότι η μεγαλύτερη σχέση που είχε στη ζωή της ήταν ένα χρόνο. Και πολύ λέω. Κάντε αυτό, πώς σε φέρνει ακραίο. Λέω. Τότε στην κατοχή με τους Γερμανούς. Δεν είχα γεννηθεί, βρε Μάρκο. Αυτό ήθελα να ακούσω, ρε Βίκη. Αυτό είναι το ακραίο. Δεν είχα γεννηθεί. Για πες μου, τι έχεις κάνει για έναν άντρα. Έχεις δείξει μια μέρα καρδιοφίλη στον αέρα. Κοίταξε, εγώ γενικώς άφηνα τους άλλους να κάνουν για μας. Δεν μπορεί τώρα εσύ. Κάτσε τώρα, μην πας να ξεφύγεις. Τώρα εσύ απαντάς πολύ εύστοχα και... Έπαιζε τον ασβέστη. Το να μείνω, νομίζω, ένα χρόνο μαζί του. Χωρίς να τον θέλεις. Να τον θέλω. Να τον θέλω. Ένα χρόνο έδωσα από τη ζωή μου. Λίγο είναι. Μάλιστα. Αυτή ήταν και η μακρύτερη μου σχέση. Ένα χρόνο. Άρα με υπολογίσουμε τώρα πάνω από 500. Μην υπολογίζεις. Γιατί έχω μεγάλα διαστήματα αυτοσυγκέντρωση και μοναξιάς. Μιλάτε του στο πληθυντικό, θα τον υποχρεώσετε. Για τον Σάκη Ρουβά λέω, που ο στενός συνεργάτης του, Δημήτρης Ουγγαρέζος, δεν του μίλησε ποτέ στον ενικό, παρόλο που μπαινόβγαινε στο σπίτι του. Εγώ γενικότερα έχω αυτό το... Δεν γουστάρω να κάνω παρέα με τα αφεντικά. Δεν το έχω αυτό. Έχω λίγο αυτή το φόβο της καρέκλας, όπως λέγεται στα αγγλικά. Και δεν θέλω κιόλας να χρησιμοποιώ όποιο θάρρος μου έχουν δώσει για να παίρνω και να λέω δώστε μου εκπομπή, κάντε μου, δείξτε μου. Δεν θα το έκανα ποτέ. Ούτε με το Ρουβά όταν δούλευα. Είχαμε τη σχέση. Ενώ με είχε βάλει σπίτι. Παίζαμε PlayStation πάντα στο πληθυντικό και πάντα με κάποιες αποστάσεις. Γιατί ξέρεις καλύτερα από μένα ότι ανά πάση στιγμή μπορεί να σου τραβήξει το χαλί και να φανεί και. Και κλείνουμε με την επική ιστορία που περιέγραψε ο Νίκος Μουτσινά. Όταν του ζήτησαν να πει πώς πήγε να ξεκάνει την κλικερία μία τρελή βραδιά καρναβαλιού. Όταν ήμουν ντυμένο Σούπερμαν, λάθος. Στη μάνα μου θα κάνω μήνυση για αυτή τη στολή. Δεν φοράς επειδή έχει παραπάνω κιλά κολλητό. Ναι, όχι, λάθος. Οπότε προφανώς τώρα το αντιλαμβάνομαι. Είχα τα δικά μου τα νεύρα που ήταν η άλλη ντυμένη νίντζα. Τώρα μαύρο να κόβει. Εγώ φορούσα ολόσωμο κολλητό. Κολλητό stretch, κόκκινο βρακί μεγάλο από πάνω του και τη ζωνάρα του Σούπερμαν. Και ήμουνα λοιπόν με τη μάνα και τη γιαγιά μου και καθόμασταν λίγο πιο πίσω. Δεν μ' άρεσε και το τραπέζι πάρα πολύ. Και προσπαθούσα να περάσει η ώρα και πετούσα λούδια. Κάποια στιγμή κάπως μου φάνηκε πολύ ωραίο. Αυτό και μπορεί να έχει και δώρο. Σημαδεύω λοιπόν την κλικερία, μία έξω, δύο έξω. Είχα πάρει ένα λούδι ανάποδα με κοτσάνι. Δεν τα είχαν κόψει, δεν φταίω. Παιδιά και πάνω στην κορώνα. Τάνκ, έρχεται εδώ το μαγαρί. Εγώ επιτυχία. Σταμάτησε η γυναίκα, ήταν σταμάτησε το τραγούδι. Βγήκε ο Δάκης, είπε τσάι με λεμόνι, περάσαμε πέρα. Πάω! Δεν είναι δυνατόν. Αγαπώ. Πρώτα σε βίντεο game. Ποιο θα πετύχει την ευκαιρία. Αυτό είναι κακό. Δεν μου αρέσει καθόλου. Πάμε στην επόμενη. Και βουτούσα μέσα και το λέω. Έλα, πες μας. Λοιπόν, Dr. Mary Mary και Φώτη, είστε έτοιμοι να εισχωρήσετε βαθιά στα παιδιά και να βρείτε τον πραγματικό χαρακτήρα του. Φυσικά. Κόψε φάτσα. Δηλαδή, έχετε ένα αφεντικό στη δουλειά όπου δεν το συμπαθείτε. Σα κάνει τη ζωή δύσκολη. Παρ' όλα αυτά όμω. Τον βλέπετε να φοράει ένα σκισμένο τζιν και φαίνεται το ισόρουχό του. Το βρακί του. Τι κάνετε, είστε καλά παιδιά,
Και του το λέτε να προσέξει λίγο. Τι έχω πάθει εγώ. Ένα λέγεται, λέγεται, καίγομαι, καίγομαι. Ή. Τον αφήνεται να γίνει ρεζίλι. Κάτσε να μας πει τώρα τι έχει πάθει. Έχω δει άνθρωπο, παιδιά μου, που έχει φοράει ένα παντελόνι και έχει ένα άνοιγμα το παντελόνι που βγαίνει ένα κόκκινο ύφασμα από μέσα. Και είναι σόβρακο. Και λέω, του έχει σκιστεί το παντελόνι και λέω. Και φυσικά πάω και λέω, συγγνώμη του λέω. Μην στενοχωρηθεί. Αλλά έχει σκιστεί το παντελόνι σου. Όχι, μου λέει, είναι σχέδιο. Τέτοια χανοησία σχέδιο παντελόνι δεν έχω τίποτα στη ζωή μου. Ήταν σχέδιο το παντελόνι. Τραγικό. Να φαίνεται ότι φεύγει ένα κόκκινο σόβρακο. Αυτό. Ωραίο σχέδιο. Δεν ξέρουν, παιδί μου. Πάμε να κόψουμε φάτσα. Το αφεντικό σας που δεν χωνεύεται, του σκίστηκε το παντελόνι και φαίνεται το σόβρακό του. Τι θα κάνετε, θα τον ενημερώσετε ή θα τον αφήσετε να ρεζιλευτεί στους διαδρόμους και στους συναδέλφους, ε? Γρηγόρης. Τι σπουδάζεις? Κοινωνική ανθρωπολογία. Μπράβο, Γρηγόρη, εκτός από φοβερή αίσθηση της μόδας που έχεις και φοβερά στυλά το παιδί που είσαι, που σε βλέπω εγώ τώρα. Θέλω να μου πεις τα χόμπι. Μου αρέσει χορός. Και αν χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου με μία λέξη, ποια λέξη ήταν αυτή? Θεός. Πας το πρωί στη δουλειά, έχει ανοίξει το παντελόνι του, φαίνεται χαμόγελο πίσω σόβρακο. Δύο επιλογές. Του το λες ή τον αφήνεις να διαπομπευτεί σε όλο το γραφείο. Είσαι Θεός. Είναι Θεός. Είναι γλυκούλης το γέλιο. Ναι, 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 θα τον αφήσεις πάνε πλάκα, παιδιά. Ναι. Βέβαια, σίγουρα. Τον αφήνω να διαπομπευτεί. Ένα χειροκρότημα, Μαρία. Δεν είναι χειροκρότημα, δεν είναι σωστό. Ναι, ναι, για παρακάτω. Να δώσετε πολλά φιλάκια στο Φώτη και στη Μαρία. Τα φιλιά μας. Και... γεια σου Φώτη, γεια σου Μαρία. Φιλάκια πολλά. Συμπέθερε, κόρη έχω. Κωνσταντίνα. Καινούρια μανούλα, κουράζεσαι τώρα βέβαια. Φιλάκι μου πολύ, ναι, εντάξει, είμαι στο πρόγραμμα όλα. Τι μουσική ακούς? Εντάξει, ακούω πολλά ήδη εκτός από ελληνικά. Αν χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου με μία λέξη μόνο. Αισιόδοξη. Το αφεντικό σου που δεν χωνεύεις, έχει ανοίξει το παντελόνι του και φαίνεται το σόβρακό του. Θα του το πεις ή θα τον αφήσεις να γίνει ρεζίλη στους διαδρόμους? Κάτι συμπεθέρα, είναι η χαρά ζωής, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Είναι η χαρά της ζωής. Συμπεθέρα τα βρήκατε. Τα είναι η χαρά της ζωής. Να κάνουμε και τα ειδώματα να βρεθούν τα παιδιά. Είναι, είναι εξαιρετική και μάλιστα πώς να σου πω, ρε παιδί μου, αισιόδοξη, όλο αυτό, πολύ φρέσκο. Και θέλω να δείξω χαρακτήρα στο συμπεθέρο. Φαντάζομαι ότι και με το αφεντικό να είχε τσακωθεί, δεν θα ήθελε να, ρε παιδί μου, να τον δει να ρεζιλεύεται. Μάλλον, εκεί το πάω. Βέβαια θα μπορούσε και να σας πάσει πλάκα με αυτή την εικόνα. Ναι, αλλά πες μας αλλά που καταλήγεις, συμπέθερε. Περισσότερο καταλήγω στο ότι θα το έλεγε. Όχι μωρέ, θα το πω. Ναι, θα το πω. Ωραία, καλή κούλη. Να βρήκετε τα δύο. Και κορίτσι με αρχές θα πάρει ο Γιωργάκης. Κι άλλο θα πω. Αντρέα, είσαι από Κύπρο. Από Κύπρο. Τι σπουδάζουμε, ε? Ιατρική. Τα χόμπι σου εκτός από το να διαβάζεις. Πιάνο, μουσική. Ξέρεις και πιάνο. Βέβαια. Αν περιέγραφες τον εαυτό σου με μία λέξη. Αυτόρμητος. Μια μέρα πας στη δουλειά και το αφεντικό που δεν χωνεύεις έχει ανοίξει το παντελόνι του, φαίνεται το σόβρακό του. Τι λες του, το λες ή τον αφήνεις να γίνει ρεζίλη στους διαδρόμους? Το πιάνο θέλει μία αυτοσυγκέντρωση, θέλει μία σοβαρότητα, θέλει... Τι είναι και γιατρός. Είναι σοβαρός. Καρακελεπούρη. Ναι, θέλω να πω ρε παιδιά ότι, δεν θα... ότι θα το έλεγε. Θα το πει κάποιος. Δεν θα το πεις εσύ. Όχι. Δόξα τω Θεώ, πήγε 2-3, γιατί το 3-3 θα μου ήταν πολύ δύσκολο. Βαρύ. Μαρέλα. Βασιλή, είσαι φοιτητής, έχεις τελειώσει κάτι? Φοιτητής είμαι. Τι σπουδάζεις? Τηλεπληροφορική. Μπράβο, καταλαβαίνεις υπολογιστές τα πάντα, έκανες σελίδες και τέτοια. Όπως τα καταλαβαίνω, δεν τα καταλαβαίνω. Εκτός από το να σερφάρεις που βάζω στοίχημα είναι ένα από τα χόμπι σου, τι άλλο χόμπι? Τένις. Το αφεντικό σου στρίτσο δεν το χωνεύει. Μια μέρα πα στο γραφείο. Έπαιγαινε και στο παντελόνι του και φαίνεται το σόβρακο. Τι κάνει, του το λε, του λε το παντελόνι σα ή τον αφήνει να γίνει ρεζίλη σε όλου του διαδρόμου στο γραφείο? Θέλω να πω, κορίτσια μου. Είμαστε εγώ, εγώ. Το κοιτάτε και οι δύο. Είπα πρώτη. Είμαι έτοιμη. Ωραία. Να κάνω να πάω. Να κλείσουμε ένα γήπεδο να παίξουμε. Ναι, 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 θα παίξω εγώ τέλειο. Μαγάκια μαζί του. Δεν είπα τίποτα. Νομίζω ότι είναι λίγο στα τέτοια του. Οπότε θα τον αφήσει να φαίνεται να δει πώς διασκεδάζουν τριγύρω. Του το λέω. Κρίμα. Όχι, είναι και καλό παιδί. Είναι και καλό παιδί. Σε παίρνω, σε παίρνω. Παιδί, να παίξουμε τέννις. Ναι, να παίξουμε τέννις.
Εντάξει. Είμαι η Φρόσο. Λέω για κοινωνιολογία, εγκληματολογία, πάντιο. Τα χόμπι μου, καφέδες, βόλτες. Από εδώ, από εκεί, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Έτσι, παιδί που γυρνάει συνέχεια. Μια μέρα πας στο γραφείο και βλέπεις το αφεντικό που δεν χωνεύεις να έχει ανοίξει το παντελόνι του και να έχει κάνει ένα χαμόγελο πίσω, να φαίνεται το σοβρακό του. Του το λες ή τον αφήνεις να ξεφτυλιστεί στους διαδρόμους. Την έχω για λίγο τσαουσάκι, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Mm. Αλλά την έχω ότι δεν θα, δεν θα τον βοηθήσει, θα τον αφήσει να εκτεθεί. Τον αφήνω να ξεφτυλίσει στους διαδρόμους. Δεν μπορώ και τα νεύρα πάρα πολύ. Είσαι και κανένας άλλος. Ένα και άλλο ένα τώρα. Άλλο ένα πάντιο σου λέει μετά. Γιώργο, έχω τελειώσει, δουλεύω, μαγαζί. Τι μουσική ακούς? Τα πάντα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είσαι εύκολο τυπάκι. Εύκολο σημαίνει. Θέλω να μου χαρακτηρίσεις και τον εαυτό σου με ένα επίθετο. Δηλαδή, αν σε περιέγραφες, πώς θα σε έλεγα? Δίστροπος. Το αφεντικό σου είναι στρίτσος. Δεν τον χωνεύεις και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι έχει ανοίξει το παντελόνι του πίσω και έχει κάνει χαμόγελο. Τι κάνεις, δύο επιλογές. Του το λες ή τον αφήνεις έτσι να γίνει ρεζίλ στους διαδρόμους, εταιρεί. Περίεργος χαρακτήρας αυτός. Δίστροπος είπε. Ναι. Ναι, αλλά είπε ότι είναι και εύκολος. Δηλαδή, είναι εύκολος να τον καταλάβεις, ποια είναι τα χούγια του. Α, του γιατρού. Όχι, λέω. Εγώ έτσι όπως τον βλέπω, έτσι που είναι πολύ straight ένα και να κάνουν δύο, το βρακί σου φαίνεται. Θα του το πει. Όχι, το λέω, κανένα μην πω. Αχ, μπράβο! Δηλαδή, πόσο είμαστε τώρα. 3-3, ε. Όχι. Ισοπαλία, ε. 2-1, Μαρία. Πριν νικούσα. Λοιπόν, πέτρεψα λίγο καρδιά, με συγχωρείτε. Εγώ πριν νικούσα. Ισοπαλία, Μαρία, όλοι ήταν ένα. Φέρε μου ζάρι. Μετά, εγώ απάντησα μετά τη... Άσε μας μόνο. Άσε με και πονάω τώρα. Είσαι εδώ, πω πω μια ώρα. Σίγουρα, ρε, εσείς πρέπει να βάλω τη μάνα μου να τα μετράει. Γιατί έπρεπε να βάλετε το 2, γιατί ήταν 2-1 τώρα. Ναι, καλά. Τι πετάς τώρα, για ποιο λόγο το πετάς? Ό,τι τι κάνω εγώ τώρα. Ό,τι να απαντήσεις, ρε μάνα μου. Σε τι? Έχασα. Μπράβο. Δεν πάει για τούρτα εγώ. Ναι, αφού κέρδισε η Μαρία. Έλα, έλα. Λοιπόν. Θέλω να μου διαφημίσετε την πραμάτια σας. Έλα, Φώτη. Έχουμε βρέθει. Αυτή πάρε που πάει με το φιστανάκι. Όχι. Γιατί ροζ μπομπόν. Ροζ μπομπόν. Και έχω ένα χαλασμένο. Ελάτε, παιδιά μου! Ελάτε, η ομάδα μου! Έλα! Όχι, πάμε δεύτερη. Δεν υπάρχει. Έλα, χρυσό. Δίχας. Ξερός. Μια χτυπή γίνεται που θα τα πούμε. Γελάνε, όλοι γελάνε. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρεις τι είναι αυτό που σου είπανε. Το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες. Συγχώρεσέ με, ότι δεν το, δεν φταίω εγώ. Σαν τι είναι αυτό, ας πούμε. Σαν δίχας, μ' ακούστηκε. Δεν ξέρω τι είναι. Σαν κόκαλο. Σου κάτσε κόκαλο. Τι έγινε, όχι, θέλω να μας πείτε, σας παρακαλώ. Δεν ξέρω τι λέξη. Ποια λέξη ήταν, πες. Κόκκιχας. Κόκκιγας! Α, το καβλονούρι που έλεγε η Μαριέλα! Και μου είπε ότι είναι βήχας. Γιατί από τον κοκκίτικα τι είναι. Τι λέει, μωρέ! Κόκκιγας, πίσω, έλα, έλα. Η ουρίτσα. Α, η ουρίτσα. Γιατί δεν το είπαμε ουρίτσα. Έλα και πάλι. Βάλατε! Έλα, βάλατε, βάλατε. Είναι η του Θριάμβου. Α, η... κάτσε να πω. Νίκη. Όχι, 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 είναι κάπως αλλιώς. Περίμενε. Πώς θα το περιμένεις αυτό? Επιτεύγμα. Όχι, ναι, αλλά είναι πολύ γνωστό αυτό. Είναι σαν μνημείο, αλλά πώς θα το πεις αλλιώς. Τώρα μισό λεπτάκι. Άγαλα. Σαν λέξη μοιάζει με αυτό που κρατούσε ο Αχιλλέας.
Τι κρατούσε ο Αχιλλέας. Δόρυ. Και. Ασπίδα. Μπράβο. Αυτό του Τριάμβου. Όχι, ε. Περίμενε. Πού βάζεις, περίμενε. Πού βάζεις το κοτόπουλο με τις πατάτες. Τα ψή. Ναι, αυτό. Για συνδυάσαι το με το. Με το ασπιδό τα ψό, πώς. Με το. Ναι, με το Αχιλλέα. Γεια! Θέλετε να παίζετε μόνοι σας, δεν μπορώ. Παίξετε εσείς, δεν έχω παράπονο, κανένα από εσάς. Μα δεν τι είπαμε, κύριε. Αψίδα. Ποκοτσίδα. Αψίδα. Λοιπόν. Εγώ δεν ήξερα κάτι άλλο να πω πέρα από το. Βάλετε τέτοια σου εσύ. Κανονίστε. Κατά ήθη. Όχι! Σιγά, το έβαλα μόνο και το σύγχρονο. Λοιπόν, είναι σωροπιαστό, γλυκοσυμπλαβαδάκι. Σωρο το άλλο με τις τρίχες. Κατά ήθη. Ναι. Λοιπόν, αυτό υπάρχει η ζύμη, υπάρχει η ζύμη του κουρού που φτιάχνει στιρόπιτες, έτσι. Ναι. Του κουρού είναι μία άλλη. Σχολιάτα. Όχι, 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 που έχει σαν τριχούλες πάνω. Κατά ήθη. Μπράβο. Έλα. Γλυκό. Ναι. Σαν καραμέλα. Γλυκό, ναι. Που το αφήνεις και έξω, ρε παιδί μου, όταν πας στη ζαχαροπλαστή, έχει δύο. Έχει ένα γαλακτομπούρικο και ένα τάχι έξω, σε ταψάκια. Άλλο, σε ταψάκια. Σταραφυλί. Άλλο. Σάμαλι. Έλεος. Κατά ήθη, ρε μάνα μου, σαραγλί. Μα μου λέει γαλακτομπούρικο. Δίπλα είναι αυτά. Άλλα, δίπλα τα χέρια που στα κοιτάς δεξιά. Είναι γαλακτομπούρικο, μπακλαβάς, κατά ήθη. Καλά σου φορά. Κατά ήθη. Ε, τι είναι αυτό το σαραγλί. Έλα μπροστά. Αφήστε το στέλνιο. Έλα έξω τα χέρια. Τώρα τι να δεν έχω μιλήσει. Έχω πρόλαβα. Άντε μια ώρα. Είμαι τραβάς. Να βρούμε αυτή. Για να σου. Ναι, ναι. Τώρα ήρθε. Τώρα είμαστε εντάξει. Ξεκινάμε. Τώρα θα πάμε καλά. Καντήλι. Πόπα. Το αναβούνε. Στους τάφους. Το καντήλι. Ναι. Είναι εσύ ωραία. Σωστό. Το κερί πολλές φορές το βάζουμε κάπου και προσευχόμεθα. Εκκλησία. Ναι, σε ένα πράγμα, πώς το λέμε αυτό που ανάβουμε. Αυτό το... Ναι, ναι, εκεί. Αυτό το στρογγυλό λες, με την άνθρωπο. Περίπου, όχι. Εκεί που πάει γάτα. Βάζεις το κερί εκεί και προσεύχεσαι. Μοναστήρι, τι εννοείς. Όχι, παιδί μου είναι μικρό. Έχει... Κυροπήγιο. Αλλιώς όμως. Πώς το λέμε αυτό. Κυροπήγιο, πώς να λέγεται. Αλλιώς. Από μανουάλι. Όχι, κοντά είσαι. Δίπλα στο μανουάλι. Το βάζεις γυριούλα το βράδυ, έτσι σιγά σιγά. Πού το βάζεις, γιατί καντήλι. Ναι, καντήλι. Εσύ όμως δεν του τα έλεγε τώρα. Τι να βάλω. Που έφεγε και κέταγε η κόρη το μαντήλι. Μου το έλεγε η προγιαγιά μου. Έλα. Το καντήλι το βάζει το κερί. Δεν το βάζει το κερί εκεί πέρα. Καλέ, ναι. Τη φλόγα. Καντήλι ήταν. Πα. Καντήλι. Θα τους ρίξω δυο. Βάλτε ακουστικά. Βάλτε ακουστικά. Έλα. Έλα, Τζενούλα. Πες την ωραία. Τι ακούμε. Έπιπλο τραπέζι στο κιλό. Ακούμε δημοτικά. Τραπέζι, τραπεζαρία. Πώς λέγεται αυτό το... Τραπεζαρία, το ρωτώντας. Ναι. Ωπα, λοιπόν, άκουσε να δεις. Ακούω. Στην τραπεζαρία μου έχω αυτό. Σε εσύ, στη δική σου τραπεζαρία. Όπου να θυμάμαι, κωμό. Τι. Κωμό. Τι είναι το κωμό. Δεν έχει βιβλιοθήκη. Δεν θυμάμαι τι έχεις. Τι έχω, πού τρώμε. Α, γενικά. Ναι. Σατέλα, πιάτα, μπερούνια, μαχαίρια. Στο κατεξοχή. Τραπέζι. Ναι, αυτό μπορεί να είναι. Πόδια, ξύλινο. Ορθογόνιο, μπορεί να είναι. Στρογγυλό. Ναι, που λέγεται. Το στρογγυλό. Το τραπέζι, το στρογγυλό, ρωτώντα. Ναι. Για λέγε. Πόπο, ωραία. Δεν υπάρχει λόγος. Ρωτώντα. Έχασα, παιδιά μου, φαινόταν από την αρχή. Κρίμα, κρίμα. Και είχατε τόση που κάνετε. Κάντε αυτό που κάνατε στην αρχή. Κάντε αυτό που κάνατε στην αρχή. Ούτε ένα, παιδιά. Όλε! Παταγωγό. Ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί. Έλα, Στέλιο μου, πες. Λοιπόν, παιδιά μου, ακούστε να δείτε τώρα να σας πω κάτι. Έλα, μην μελαγχολείτε, δεν πειράζει. Μου ρίχνετε την ψυχολογία που ξεκινήσατε από μένα με δύσκολη λέξη. Λοιπόν, μέχρι σήμερα ήξερα ότι μπορούμε να λιώσουμε ένα κόσμο, να κάνουμε κάτι άλλο, μια αλυσίδα, ένα δαχτυλίδι. Η Αντωνία Καλυμούκου μας λέει πώς μπορούμε να λιώσουμε ένα στέμα. Το παράδειγμα. Ναι, ένα στέμα. Το στέμα της, λοιπόν, όταν βγήκε αναπληρωματική στα ρελάς. Α, τι είχε βγει, στα ρελάς. Αναπληρωματική. Μάλιστα. Και επειδή η Βασίλισσα δεν χρειάζεται το στέμα, σωστά έλειωσε. Θα δείτε τον τρόπο. Σας έχω την Έλενα Παπαρίζου, η οποία μας δείχνει πόσο κομπλεξάριστη είναι όταν οι φαν της μιλάνε για τα προσόντα της στα φυσικά και απαντάει μια χαρά άνετα. Σας έχω επίσης και άλλους Έλληνες παρουσιαστές σαν και εμένα που μιλάνε άπτες στα αγγλικά. Αναπολούν παιδικές ιστορίες. Τέλεια. Στην Αγγλία. Και επίσης θέλω να με συγχωρήσετε. Γιατί. Όλγα Τρέμι. Πάμε να τα δούμε όλα μαζί. Μέσα του εκείναν
Όχι που θα σας αφήναμε χωρίς τα αγαπημένα σας αποσπάσματα από την ελληνική τηλεόραση και αυτή την εβδομάδα. Και επειδή δεν θέλουμε να χρονοτριβούμε, πάμε να μάθουμε πώς η Αντωνία Καλυμούκου έχασε κυριολεκτικά το στέμμα της από τα Καλυστία. Τι τίτλο πήρε στα Καλυστία? Καλά ρε, δεν θυμάσαι το 2007. Αναπληρωματική σταρελάς, φτούσου. Το στέμμα που το έχεις? Το στέμμα δεν το θυμάμαι ούτε εγώ. Το άφησα πάνω σε ένα καλοριφέρ και έλειωσε. Από πλαστικό ήταν? Μάλλον. Και από τη μία ομορφιά θα περάσουμε σε ένα άλλο έργο τέχνης, η οποία μας εξιστορεί τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο δύσκολο χώρο αυτών της ομορφιάς. Εμένα το φυσικό μου δεν είμαι ξανθιά, είμαι καστανή. Μία εβδομάδα πριν πάω σε ένα κομμωτήριο και κάνω τα μαλλιά μου πλατινέ. Γιατί θεωρούσα ότι έτσι πρέπει να είναι τα μοντέλα τότε. Είχα και τουλάχιστον 4-5 κιλάκια παραπάνω από ό,τι έχω τώρα και με το που μπαίνουμε στο γραφείο μου λέει η Δρακοπούλου, ωραία. Χάνεις 10 κιλά με το που με βλέπει και αλλάζεις αυτό το πράγμα που έχεις στο κεφάλι σου. Δεν μπορείτε να πείτε, το σημερινό μας δελτίο στοχεύει κυρίως στο ανδρικό κοινό, γι' αυτό και για συνέχεια σας έχουμε την number one Έλενα Παπαρίζου, που αναστατώνει με τις πλούσιες καμπύλες της. Η επόμενη ερώτηση έρχεται από τον Νίκος M. Ρε Παπαρίζου, κάνε μια γυμνή φωτογράφηση σε παρακαλώ, αν χρειαστεί όργανο και μαραθώνια αγάπης για να σε πείσω. Δημήτρης Tom. Έλενα, θέλω καιρό να σου το πω. Κάθε φορά που βλέπω το στήθος σου, χάνω τη συγκέντρωσή μου. Στο έχουν πει κι άλλοι. Συνήθως με κοιτάνε στα μάτια. Και ποιος δεν θα χάνει τα λόγια του μπροστά στη Έλενα στα μάτια? Ούτε η κυρία Όλγα Τρέμι δεν κατάφερε να αρθρώσει λέξη. Έχουμε πάει ξανά στο Βερολίνο και με συγχωρείτε εσείς Βρυξέλλες, Αθήνας Λονδίνου, αγωνιώντας για, με συγχωρείτε Βερολίνου και τις εκπτώσεις, μιας επιπτώσης με συγχωρείτε, κρυφό λογαριασμό μισού εκατομμυρίου, δισεκατομμυρίου με συγχωρείτε, μιλούσε, καλούσε με συγχωρείτε πριν από τη λήξη ή των συμβιβασμών, με συγχωρείτε τη ρήξη. Το εδόλιο του κατηγορουματού εφετείου με συγχωρείτε, με συγχωρείτε εσείς συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Με μια συγγνώμη, συγγνώμη, μα δεν γίνονται και θαύματα, θαύματα όμως κάνουν και οι αγαπημένοι παρουσιαστές που ακολουθούν, χρησιμοποιώντας το μεγάλο τους όπλο, που δεν είναι άλλο από τη μητρική τους γλώσσα. Αυτό λέγεται color blocking. Είναι look of the day, look of the day, κάνει παρά του μάμα. Κάνουν κάτι φέσιο. 12 months luxury resort. Gone girl. Good morning. The party is here. It's amazing the way you handle the tongue. Δεν είναι έτσι, boys and girls. Ναι. It's a gymnastic girl. I'm ready for continue this program. Και επειδή η συνεννόηση δεν βγάλαμε, ήρθε η ώρα να ακούσουμε βιωματικές παιδικές ιστορίες παρουσιαστών, καθότι κάποτε ήταν και αυτοί παιδιά. Τέτοιες μέρες πριν πολλά χρόνια, όταν ήθελα να πάω κι εγώ στο σχολείο και πάλι ήθελα να βάλω τις φουστίτσες μου, τις κοντές, η μαμά μου δεν μ' άφηνε. Εμένα η μαμά μου κάθε χρόνο μου έφτιαχνε τα γενέθλιά μου και μου τα τράβαγε και σε βίντεο. Εγώ θυμάμαι ότι η μάνα μου με έδινε κοιμισμένη. Επειδή δεν μπορούσα με τίποτα να σηκωθώ από το κρεβάτι, όπως ήμουνα με είχε ξάμπλα, μέχρι μεγάλη τάξη του δημοτικού. Ο πατέρας μου ήταν πολιτικός μηχανικός. Είχε αναλάβει λοιπόν ένα έργο, ένα σχολείο στον Ταύρο. Και πήγα και έβαφα κάγκελα στην οικοδομή. Όσο θυμάμαι τη μάνα μου, όταν ήμουν παιδάκι, όταν πηγαίναμε στην Κάριστο να πηγαίνει να τρώει πατσά, που με τη μυρωδιά μου γύρναγαν τα αντεράκια μου, τα παιδικά γύρω-γύρω. Βρεσάν τον έρωτα δεν έχει. Όχι μόνο σε κάνει να αισθάνεσαι παιδί, αλλά σε κάνει να πετάς ψηλά. Πάμε! Πάμε! Πάλε! Παιδιά! Ωχ! Εκεί! Ποιος ήταν αυτός? Τέλειο! Έλα γόρι μου, έλα μελανούρι μου! Μου φέρανε! Όσο και να βοήθησες τον ευνοούμενό σου, είδες τι ψέματα είναι αυτά που λες στον κόσμο πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, φέτος θα είναι διαφορετικός, Μαρία, ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα. Εκτός από στρατιωτικής παρέλασης, θα διοργανωθεί και δημοτικό γλέντι. Αυτό μας μάρανε. Έτσι, ένα να το κάψουμε. Ένα τσάμικο θέλω στο Σύνταγμα να ναι, το ρίξω. Πώς, πώς. Λοιπόν, στην πλατεία Συντάγματος θα μοιραστούν σημαίακια, θα είναι η πρόσβαση ελεύθερη για το κοινό, θα παίξουν γνωστά εμβατήρια και δημοτικά τραγούδια για να χορέψει και να χαρεί ο κόσμος. Ο κάθε πικραμένος. Εσύ θα πάρεις τηλέφωνο, Φώτη μου, την Έφη Θόδη και θα της πεις ότι είσαι ο διοργανωτής του γλεντιού. Το όνομά σου είναι Ισίδωρος Καλέργης. Και θέλεις να ανοίξεις το γλέντι με το τραγούδι «Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί». Και το «Όπως λάχι εμείς οι βλάχοι». Αυτό μου αρέσει, θες να είμαι γυναίκα σου που έχω κόλλημα με αυτό. Βάλτε το ρεφρέν. Λοιπόν, να πει και άλλες δύο επιτυχίες. Ναι. Μπορείς να τις πεις το «Είσαι νινή ακόμα» και το «Γλίκα γλίκα».
Πες της ότι πρέπει να ντυθεί παραδοσιακά αν θέλει να έρθει. Και τα τραγούδια της, στα τραγούδια της θα την πλαισιώνουν 30 γίδια. 30 γίδια και ένα ζαγάρι. Και ότι οι πρόβες θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, το σκύλι που φυλάει τα πρόβατα. Λοιπόν, οι πρόβες θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, θα είναι υπερπαραγωγή με 40 χορευτές και χορογράφος ο Φωκάς Ευαγγελινός. Και μετά θα υπάρχει και κοκτέιλ πάρτι, όπου θέλει να σας γνωρίσει, θα της πεις, ο κύριος Πάνος Καμένος και να σας του κρίσει το ποτήρι. Βέβαια, τέτοιες ιδέες. Τέσσερις λέξεις σου δίνω. Πρώτη, στάνη. Δεύτερη, μουστάκιας. Τρίτη, βλαχάρα. Τέταρτη, κουκουβάγια. Καλή επιτυχία. Είναι λίγο στριμόχολος ο κύριος Ισίδωρος, έτσι. Ναι, γιατί, να μην είναι λιγάκι στριμωγμένος. Ναι, εντάξει, ξέρεις, διοργανώνει τέτοιες... Γεια σας. Πρόβες θέλετε. Ναι, γεια σας, η κυρία Εφηθόδη. Ίδια. Καλησπέρα σας, κυρία Εφηθόδη. Ονομάζομαι Ισίδωρος Καλέργης. Ναι. Και δεν ξέρω, είμαι ο διοργανωτής μιας μεγάλης εξαιρετικής γιορτής, η οποία θα γίνει την 25η Μαρτίου στο Σύνταγμα, διότι ο κόσμος θα χορέψει για πρώτη φορά και θα τραγουδήσει παραδοσιακά τραγούδια μετά τη στρατιωτική παρέλαση. Το γνωρίζετε αυτό? Το άκουσα, μου το είπανε. Σας το είπανε. Ναι. Λοιπόν, κύριε Θόδη, νομίζω ότι είσαστε οι πιο κατάλληλοι να ανοίξετε αυτή την παραδοσιακή γιορτή με τα τραγούδια σας και το κέφι σας. Βέβαια, μα δεν υπάρχει πιο κατάλληλος από μένα. Ήμουν σίγουρος ότι θα μου το λέγατε αυτό. Λοιπόν, κυρία Θόδη, θέλω να σας πω ότι θέλουμε να ανοίξουμε τη φιέστα αυτή, αυτό το γλέντι το φοβερό, γιατί να ξέρετε ότι θα είναι υψηλών προδιαγραφών. Ναι, πώς θα το ανοίξουμε? Θα το ανοίξετε με τραγούδι «Το μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί». Ναι. Θα σας πλησιώνουν 30 γίδια, τα οποία θα τα έχουμε φέρει από μία στάνη που είναι πάνω στον Ημιτό, μέσα σε ένα φορτηγό και ένα ζαγάρι. Γνωρίζετε να σαλαγάτε καθόλου? Όχι, όχι, δεν γνωρίζω. Δεν έχω ζήσει εγώ με... Δεν έχω κάτι τζοπάνος. Σωστό και αυτό. Απλώς λέω, μήπως ξεφύγει κάποιο γίδι, να το πούμε πρώτο. Να έρθει κοντά. Μόνο θα γίνουμε ρεζίλι με τόσα πρόβατα και η γύρια. Λέτε, ήταν μια ιδέα του κυρίου Καμένου. Του Καμένου. Ναι. Δεν τα βάζει να τα σφάξει, πες του να βάλει, εκείνο τρώει κόσμος. Αυτό, όχι, να μην κάνουμε βιοπραγίες στα ζώα, ξέρετε. Τα θέλει ζωντανά. Ζωντανά τα θέλει, ναι. Ναι. Σας ενοχλούν? Όχι, θα βελάζουν εκεί και δεν θα μπορούμε να τραγουδήσουμε. Θα έρθετε, κοιτάξτε, εγώ λέω να το κάνουμε. Με ορχήστρα μεγάλη, θέλετε. Κλαρίνα, νταούλια. Κοίταξε να φτιάξουμε την ορχήστρα, εγώ έχω την ορχήστρα μου. Πάρα πολύ ωραία. Πόσα άτομα και... έχεις? 6-7 άτομα. Μια χαρά. Θα έχουμε λοιπόν τα γίδια, θα έχουμε και την ορχήστρα και θέλω να συνεχίσετε με το «Όπως λάχι μισή βλάχι». Είναι μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γίνεται χαμός. Ναι, έτσι. Με παίρνουν τηλέφωνο όλος ο κόσμος και μου λένε τα καλύτερα. Είσαστε εξαιρετικοί σε αυτό το τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Και θέλω και επίσης να πούμε και το «Είσαι νινή ακόμα» και «Γλυκά-γλυκά». Συμφωνείτε? Συμφωνώ. Πολύ ωραία. Πιο εύκολο άνθρωπο δεν έχω συναντήσει στη ζωή μου. Έτσι είμαι εγώ. Είμαι εγώ, κάνω... Ωραία δουλειά και ξάλλου δεν μου είπατε και κάτι που δεν είναι μέσα στο πρόγραμμά μου. Έχουμε βέβαια και χορευτικό. Θα είναι ο χορογράφος ο Φωκάς Ευαγγελινός με 30 χορευτές. Ναι. Ναι. Και τι ώρα θα βγω εγώ? Μετά την παρέλαση. Τι ώρα τελειώνει η παρέλαση? Μία. Ναι. Ναι. Ωραία. Δεν έχω αντίρρηση. Θα περάσει και μία κουκουβάγια από πάνω. Κουκουβάγια. Τίποτα, λέω κάτι δικά μου. Α, πού θα τη βρείτε? Ναι. Να σας δώσω τη γυναίκα μου που σας θαυμάζει και θέλει, έχει ακούσει το τραγούδι σας το «Όπως λάχι, εμείς οι βλάχοι». Συνεχώς. Έλα, Μαρία. Αχ, κύριε Θόδη, πόσο σας θαυμάζω. Είμαι θαυμάστριά σας. Ναι, χαίρομαι, Μαρία. Και να σας πω, αυτό το τραγούδι που λέτε «Αμα σε αγαπάει ούτε το πώς ούτε το πότε».
Ναι, ούτε το πώς ούτε το πότε δεν μετράει. Α, γιατί μπερδεύω. Ναι, για πείτε μου λίγο αυτό το τραγούδι. Τ' αγαπώ. Το λέω εδώ στον άντρα μου συνέχεια. Ναι, ναι. Όπως λάχι εμείς οι βλάχοι, ακόμα και με το στάνιο, μες στις τάνες και στο στάχι, γιατί αλλιώς δεν κάνουμε χωριό. Το ρεφρέ. Αχ, άμα σε αγαπάει, ούτε το πώς ούτε το πότε δεν μετράει. Αχ, άμα σε αγαπάει, σε βασικά το που βρήκε, βάει ο βλάχος. Μπράβο, Εφη Θόδη! Είμαστε ο Φώτης και η Μαρία από το Σταρ! Γεια σου, Εφη Θόδη! Γεια σου! Τι είσαι... ωραία σου, Φώτη μου! Εφη, είσαι τόσο... πάρα πολύ εύκολος άνθρωπος. Ναι. Ναι, πάρα πολύ εύκολος. Δηλαδή, πραγματικά, σε μια τέτοια πρόταση, είπες βεβαίως, το κάνω. Ούτε πώς, ούτε τι, ούτε πόσα. Ναι, δεν ρώτησες καν αν θα πληρωθείς, αν δεν θα πληρωθείς. Όχι, δε, σε αυτές τις περιπτώσεις και ειδικά να γλετήσει ο κόσμος, εγώ δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Μπράβο, Εύση, την αγαπάς τη δουλειά σου. Πες μου ναι. Τώρα γι' αυτό το τελευταίο με τον ντους. Δηλαδή, πώς έγινε αυτό. Ήταν μια ιδέα του Αντρέα του Λάμπρου με τον ντους παρέα. Α, μάλιστα. Και σκεφτήκανε να το κάνουμε μαζί και όπως έγινε μεγάλη επιτυχία πολύ. Τον ήξερες τον ντους πριν. Ε? Τον ήξερες τον ντους πριν. Τον ήξερα μέσω ίντερνετ, δεν τον ήξερα προσωπικώς. Α, σερφάρεις δηλαδή, βλέπεις. Βέβαια, μου λέει γιος μου, του λέω, για πες μου το όλοι, του λέω. Ποιος είναι αυτός ο ντους, του λέω. Και μου τον είπε. Σωστή. Μπράβο. Να σε καλά, Εφη. Και πάντα επιτυχίες. Να σε καλά. Γεια χαρά. Καλό απόγευμα. Όπα. Ούτε το πώς, ούτε το πότε δεν μετράει. Αχ, άμα σε αγαπάει, σε βάζει κάτω και μου δίνει. Bye. Λοιπόν, bye, κυρίες και κύριοι. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 5. Εδώ, το Φουμουλάι. Έτσι, μπράβο. Στις 5. Γεια χαρά. 5.